Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό μεσημέρι. Είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο. Μαζί σας είναι στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Καζάκης. Μαζί μας έχουμε την Χριστίνα την Πολυχρονοπούλου και τον Γιώργο Μάλφα, στέλεχος του ΕΠΑΜ και μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων. Είναι πρώτη φορά και τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Πρώτη φορά. Θα ήθελα να εξηγήσω για χθες και προχθές που είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα και δεν εκπέμψαμε, διότι η ΔΕΗ έκανε εργασίες στην περιοχή και είχε πέσει το ρεύμα 2 μέρες. Και αναγκαστήκαμε να διακόψουμε και δεν ήμασταν μαζί με τους ακροατές. Αλλά δυστυχώς. Από εχθές το απόγευμα η βλάβη αποκαταστάθηκε και από σήμερα είμαστε πάλι στον αέρα με τα θέματα που έχουμε ανακοινώσει. Σχολιασμός της επιχειρότητας όπως πάντα και ειδικότερα να δούμε τις αποφάσεις του Eurogroup και τις συνέπειές τους και τη μέλη γενέστε. Και ακούμε τον κύριο Καζάκη. Το βασικό ζήτημα είναι ότι το πρόβλημα που υπάρχει σχετικά με το Eurogroup και τις αποφάσεις που υπάρχουν και που συμπεριλαμβάνονται και στην τελευταία έκθεση συμμόρφωσης της Ελλάδας. Μ' αρέσει, έκθεση συμμόρφωσης. Ακριβώς έτσι. Έτσι μας μαθαίνανε ότι όταν καθίστανται επίτροποι στις επιχειρήσεις, τουλάχιστον για όποιον από εμάς έχει επιχειρηματική εμπειρία, τουλάχιστον σε επιχειρήσεις μεγάλες, όταν καθίστανται επίτροποι από τις επιχειρήσεις και ελέγχουν ταμείο πολιτική και μάρκετινγκ της επιχείρησης, είναι υποχρεωμένοι να βγάζουν εκθέσεις μόρφωσης επιχείρησης προς τον Επίτροπο. Βγάζαμε έκθεση μόρφωσης κράτους, ναι, η οποία είναι μπροστά μας. Γιατί πλέον στερούμαστε τα βασικά στοιχεία ενός κράτους. Έτσι. Είναι μπροστά μας. Αυτό είναι φρασιολογία και της δικτατορίας. Ναι. Να συμμορφωθείς διαφορετικά. Ναι. Συμμόρφωση. Λοιπόν, υπάρχει γενικά μια κατάσταση όπου δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έχει νόημα να πει στον κόσμο, ας πούμε, για παράδειγμα, η πρόβλεψη για το 2019 μια μεσοσταθμική μείωση των συντάξεων κατά 40%. Ναι. Δεν ξέρω τι νόημα έχει, ας πούμε, να το πεις ότι προβλέπεται περίπου 18.000 άμεση πληστηριασμή μέσα στο 2018 και από 40.000 κατέτος από εκεί και πέρα για να πιάσουμε το περίφημο 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα. Τι νόημα έχει να στα λένε αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω. Δηλαδή, γι' αυτό και έχω σταματήσει λιγάκι να κάνω αυτού του τύπου τις αναλύσεις. Δηλαδή, είναι σαν να κάνεις τον επικίδιο στο θαμένο. Τον βάλαμε κάτω και τώρα, ας πούμε, περνάμε όλοι από πάνω και πετάμε και μια χούφτα χώμα. Δηλαδή δεν έχει νόημα. Το βασικό νόημα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να πάμε καλύτερα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε καλύτερα? Όχι μόνο γιατί οι πολιτικές που εφαρμόζονται και ο τρόπος που διευθετούνται όλα τα ζητήματα είναι σε βάρος του ελληνικού λαού και άρα δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάκαμψη με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί πολύ απλά η παγκόσμια οικονομία κατά διαόλου το έχουμε αντιληφθεί. Αυτά που ακούμε όμως στα κανάλια είναι ακριβώς το αντίθετο και θα πω κάτι συγκεκριμένο. Προημερών ακούσαμε ότι αυξήθηκε ο τζίρος της αγοράς, η κατανάλωση αυξήθηκε και ο τζίρος των εμπόρων ήταν κατά πολύ αυξημένος από πέρυσι. Μιλάνε για ένα έτος ορόσημο το 2018 εξόδου από τα μνημόνια, για δείκτες ανάκαμψης, για πτώση της ανεργίας. Ακούστηκε και αυτό. Εντάξει, μπορεί να λέει ότι θέλει καθένας. Ναι, επειδή όμως εμείς πρέπει να ενημερώσουμε τους ακροατές αν αυτά είναι γεγονός ή όχι. Λοιπόν, το έτος ορόσημο θα αρχίσουμε. Ναι, αυτό που μας είπε ο κύριος Τουρνάρας. Ναι. Λοιπόν, άκρος αισιόδοξος. Όνομα και πράγμα. Λοιπόν, αν και το σωστό είναι στουρνάρι, έτσι, δεν είναι το στουρνάρας, δεν είναι καμία σχέση με την ελληνική γλώσσα. Άλλωστε, αν πάει κανείς στην οδό Στουρνάρη, λέγεται οδό Στουρνάρη. Όποιος έχει περάσει τα παιδικά του χρόνια υπερασπιζόμενος την πύλη Γκίνη του Πολυτεχνείου από τους διάφορους παρακρατικούς που θέλανε κατά καιρούς να εισβάλλουν στο ίδρυμα, όσο υπήρχε τουλάχιστον φοιτητικό κίνημα. Την έχουμε γνωρίσει πολύ καλά. Την οδό Στουρνάρη και όχι Στουρνάρα. Ναι, αυτός εδώ πιο κάτω είναι. Αυτός όμως θύχτηκε, δεν μπορεί να λέγεται Στουρνάρης, και οπότε το έφτιαξε Στουρνάρας, έτσι το έκανα. Αλλά
στην Ελλάδα τα επώνυμα σε πολύ μεγάλο βαθμό απηχούν καταστάσεις, πώς να το πούμε. Για παράδειγμα το Καζάκης, ας πούμε, που λέω εγώ, είναι πολύ πιθανό να έχει να κάνει με τους Καζάκους που, είχαν αφήσαν οι ορλοθικοί πίσω τους μετά τα ορλοθικά του 1770 σε τρεις περιοχές, στα Χανιά, στην Μεσσηνία και στην Ξάνθη. Και τελείως τυχαία εκεί συναντιέται και το όνομα, λέω εγώ. Στην Κρήτη, ναι, υπάρχει στα Χανιά, υπάρχει στη Μεσσηνία και υπάρχει και στην Ξάνθη, που ξέρουμε ότι έτσι, και από τον κατάλογο κιόλας μπορείς να το διαπιστώσεις. Το λέω αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τον εαυτό μου, προς Θεού. Λοιπόν, συνεπώς κλείνει η παρένθεση, ναι, με του Στουρνάρα, το οποίο είναι έτος ορόσημο, ναι. Διότι, γιατί μας το είπε αυτό? Διότι έχουμε να υποστούμε τα καλύτερα. Ξαναγυρίζουμε στην ομαλότητα. Βεβαίως. Έτσι, τώρα, είπε, έτσι είναι. Η ομαλότητα όμως της φυλακής. Δηλαδή αυτή την ομαλότητα υπόσχεται ο κύριος Στουρνάρας. Η δυνατότητα δηλαδή του να μην έχεις απολύτως τίποτα και να προσπαθείς να επιβιώσεις χωρίς να έχεις απολύτως τίποτα. Για πρώτη φορά κερδίσαμε τον τίτλο του ανύπαρκτου κράτους. Δεν έχουμε κράτος με την έννοια της, του ότι το κράτος έχει υποχρεώσει προς τους πολίτες τους. Δεν έχει καμία υποχρεώση πλέον προς τους πολίτες. Έχει καταληθεί με στο 2018. Θα τελειώσω και τα τελευταία περί περιουσιακών στοιχείων. Αυτό το κράτος έχει καταργηθεί με τη Δανειακή Σύμβαση του 12. Αυτό το τυπικό, το ουσιαστικό γίνεται τώρα. Στην πράξη τώρα. Ναι, στην πράξη. Γιατί πλέον το έχουν υπογράψει και η αριστερά και όλοι. Λοιπόν, και μάλιστα έρχονται όλα τα κοράκια, οι οικονομιστοί στην οικονομική διάλεκτον funds, funds γήπες λέγονται, δεν λέγονται Vulture κοράκια funds. Ναι, λοιπόν τα βάλτσος όπως λέγονται, είμαστε η μόνη χώρα με εξαίρεση ορισμένες χώρες οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες, οι οποίες είναι προϊόν συνεχώς εμφυλίων πολέμων εσωτερικών, θερμών δηλαδή πολέμων ή επεμβάσεων, όπως για παράδειγμα η Εμένη τώρα με την Σαουδική Αραβία. Με εξαίρεση αυτές τις χώρες είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε το προνόμιο να εξαρτάται η οικονομική μας διαβίωση σε επίπεδο επενδύσεων ή τουλάχιστον όπως μας το λένε οι υπεύθυνοι από αυτά τα κεφάλαια γήπες. Είναι η πρώτη φορά. Καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν θέλει να εξαρτάται από, αυτό, από αυτά τα κεφάλαια. Τυχοδιοκτικές. Δεν υπάρχει περίπτωση, και το ξέρει πολύ καλά βεβαίως, δεν υπάρχει τίποτα που να, να θεμελιώνει, καμία χώρα που θεμελιώθηκε και μάλιστα στα υψηλότερου ρίσκου γήπες, που είναι τα περίφημα hedge fund, γιατί βεβαίως έχουμε και ένα πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, άμα φτωχοποιείται ο Έλληνας πολίτης, θα πρέπει να χάσει και ο Έλληνας πολιτικός. Άλλο πολίτης, άλλο πολιτικός. Σε παρακαλώ. Έτσι, γι' αυτό και έχουμε τα hedge fund, τα οποία είναι πώς να το πούμε, επενδυτικά κεφάλαια βιτρίνες, όπου πίσω τους μπορούν να παίζουν και να κερδοσκοπεί οποιοσδήποτε. Και φυσικά δεν εξαρτώνται τα κράτη και οι οικονομίες από αυτά τα επενδυτικά κεφάλαια, διότι αυτά τα επενδυτικά κεφάλαια δεν στηρίζονται στην δυνατότητα επέκτασης της οικονομίας, αλλά στην εκμετάλλευση των πτωμάτων μιας οικονομίας, στην εκποίησή της. Αυτή είναι η βασική τους λογική και γι' αυτό και λέγονται στην οικονομική ορολογία distress funds, δηλαδή επενδυτικά κεφάλαια απελπισίας, που έχει να κάνει με το ότι όταν καταραίει μια χώρα ότι αρπάξουν. Πώς είναι, πώς είναι παλιά που γκρεμίζαν τα κτίρια την παλιά εποχή, την παλιά καλή εποχή, έτσι, του οικονομικού θαύματος της Ελλάδος, τότε που η οικοδομή έδινε και έπαιρνε. Λοιπόν, τότε όταν γκρεμίζανε μια παλιά οικοδομή, τα υλικά της οικοδομής πολλούνται υλικά, ναι, είχαν ταμπέλες, πηγαίνανε σε μάντρες ειδικές που πουλούσαν μεταχειρισμένα υλικά οικοδομής. Έτσι είναι, υπάρχουν και πολύ ωραία τραγούδια από αυτή την περίοδο, αλλά και μια πολύ ωραία ταινία για όποιον ενδιαφέρει για τον ελληνικό, καλό ελληνικό ηθογραφικό μάλλον κινηματογράφο, όπου μιλάει, δείχνει αυτή την κατάσταση με τα υλικά οικοδομής. Αυτά λοιπόν τα hedge fund με τα οποία έχει συναγκαλιστεί το ολόκληρο το πολιτικό σύστημα
με πρώτη βεβαίως και για κυρία την κυβέρνηση, έχουν ακριβώς αυτό το σκοπό, να πουλήσουν τα υλικά οικοδομής, τα υλικά καταδαφίσεως δηλαδή. Αυτό τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει απολύτως τίποτα άλλο. Δεν τους νοιάζει. Δεν έχουν δομή και λειτουργία διαφορετική. Δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή να αναπτύξουν επιχειρηματικά κάποιες ιδέες, κάποιες λογικές επενδύσεων, τίποτα από όλα αυτά. Αυτό βεβαίως συνδυάζεται και με γενικότερη κατάσταση στην οικονομία, στην παγκόσμια οικονομία. Και έτσι έχουμε ότι πρέπει όμως βεβαίως τον Έλληνα μέχρι να πεθάνει, και όπως λέγαμε και τις προάλλες με τον πρόεδρο, τον κύριο Θεοτοκάτο της ΑΣΠΕ, δηλαδή της Ανώτατης Ομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδας, το δημογραφικό φέτος το 2017 ξανά δημιουργεί νέο ρεκόρ, αρνητικό ρεκόρ μεταξύ γεννησών θανάτων, φυσική μείωση του πληθυσμού, με εκτείναξη των θανάτων και νέο αρνητικό ρεκόρ στις γεννήσεις. Πράγμα που δεν έχει γίνει ούτε τον καιρό της κατοχής. Όχι βέβαια. Φέτος το 2017 από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία των ληξιαρχείων χάσαμε μόνο από τη διαφορά γεννήσεων θανάτων, δεν έχουν βγει τα στοιχεία ακόμη του συζυγίου μετανάστευσης, δηλαδή πόσοι φύγανε σε καθαρή βάση από την Ελλάδα, έχουμε πάνω από το μισό χάθηκαν μόνο φέτος, πάνω από τους μισούς που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του 1940-1945 με βάση τις επίσημες στατιστικές της εποχής εκείνης. Τότε ήταν περίπου 85-86.000 η φυσική μείωση του πληθυσμού. Λόγω πείνας. Λόγω πολέμου γενικά, γιατί είναι και η πείνα, είναι τα αντίπεινα των Γερμανών, ήταν ο πόλεμος που είχε κοστίσει. Λοιπόν, βέβαια, ο πόλεμος κόστισε το λιγότερο. Αυτό που κόστισε περισσότερο είναι κυρίως η πείνα και στις περίπου 300-360.000 τόσο, αν θυμάμαι καλά, βγάζει τα θύματα η έκθεση Δοξιάδη που κατατέθηκε στα Ηνωμένα Έθνη την εποχή εκείνη. Από τις 300-360.000 περίπου 120-130.000 ήταν τα θύματα της πείνας, όλα τα υπόλοιπα ήταν θύματα της προσπάθειας εξορθολογισμού, τευτονικού εξορθολογισμού του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας, καθότι έτσι μας λέγανε τότε ο κύριος Βλάχος, ο κύριος Λαμπράκης, οι εκδότες δηλαδή των πολύ ωραίων εφημερίδων που και σήμερα παίζουν τον ίδιο ρόλο, ότι ήρθε ο πιο καλός οργανωμένος λαός της Ευρώπης, οι Γερμανοί, για να μας γλιτώσουν από την φαυλοκρατία και τη διαφθορά. Ακριβώς τα ίδια λένε και σήμερα. Έτσι λέγανε τότε, γι' αυτό καθίστε τα αυγά σας, και όποιος δεν καθόταν να τα αυγά, τον ονομάζονταν κατσαπλιάς, τρομοκράτης και όλα τα συνεπακόλουθα. Λοιπόν, παρεπιπτόντως, να διευκρινίσουμε και κάτι το οποίο μου ήρθε και σαν ερώτημα και σαν παρατήρηση, αν θέλετε, από διάφορες πλευρές. Όταν αναφερθήκαμε σε παλιότερη εκπομπή που μιλήσαμε τη Δευτέρα, που μιλήσαμε για το ζήτημα της σουλαλητηρίου της και το μακεδονικό ευρύτερα, και αναφέραμε τις δηλώσεις του κυρίου Αμβρόσιου, του Μητροπολίτη Αμβρόσιου Καλαβρίτων, δεν εννοούσαμε, και αν το κάναμε, αν κάποιος το κατάλαβε έτσι, συγγνώμη, με συγχωρείτε, στο ραδιόφωνο και στον προφορικό λόγο, η εκφορά του λόγου δεν επιτρέπει πάντα να βάζεις υποσημείωση και αστερίσκους και όλα αυτά τα πράγματα, και ούτε θεωρούμε πάντα αυτονόητο ότι πρέπει να διευκρινίζουμε το προφανές. Παράδειγμα, εμάς μας σόκαρε από τη συγκεκριμένη δήλωση του κυρίου Αμβρόσιου όχι το γεγονός ότι συμμετείχε στη σφαγή των Καλαβρίτων, αν και δεν έχουμε καμία μα καμία αμφιβολία ότι αν του δινόταν θα συμμετείχε, αλλά ούτε το ότι ήταν στη Γιάρο και τα λοιπά. Έχει ράματα η ιστορία, η προσωπική του ιστορία, πάρα πολλά, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε από συμπατριώτες του, από ό,τι μας έχουν διηγηθεί συμπατριώτες του. Εμάς δεν μας σόκαρε αυτό. Μας σόκαρε το γεγονός ότι οι βρισχές, όπως είπε, που του έχουν αποδοθεί, όπως νεοναζί, φασίστας, ότι ευλόγησε την σφαγή στα Καλάβρητα και ότι ήταν διαφωτιστής στη Γιάρο, τα θεωρεί δευτερεύοντα και δεν τον απασχολούν, διότι αφορούν την πατρίδα, και αυτό που θα τον ενοχλούσε να τον λέγανε κατσαπλιά και αντάρτη. Παιδιά, αυτό είναι σαν να έλεγα εγώ, για παράδειγμα, ότι η Γκεστάπο και η λειτουργία της ήταν μια χαρά
Αυτό δεν σημαίνει ότι ήμουνα στην Γκεστάπο και λειτουργούσα στην Γκεστάπο, ρε παιδιά. Είναι προφανές αυτό το πράγμα, έτσι. Φαντάζομαι. Α, για όποιον όμως μπερδεύτηκε και νομίζω ότι εμείς είπαμε ότι αυτός ήταν τότε Μητροπολίτης στα Καλάβρητα. Όχι. Του αποδίδουμε και μπορούμε να το αποδώσουμε πάρα πολλά. Αλλά τη δυνατότητα να ζει 400 χρόνια, όχι. Μόνο ο εξαδάχτυλος. Μα τόσο να ρωτιόμουν και λέω, μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο. Όχι, μα είναι προφανές. Προσπαθούσα ρε, παιδιά, να καταλάβω. Ρε παιδιά, αν βγει κάποιος για παράδειγμα και να σας πω συγκεκριμένη περίπτωση, το οποίο έγινε και με εξώθησε στο να κάνω έντονη αντιπαράθεση μαζί του, όταν για παράδειγμα ο κύριος Γλέζος, αγαπητό κατά τα άλλα, είχε βγει και για προκειμένου να υπερασπιστεί το ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω τι άλλο είχε υπόψη του εκείνη την εποχή, πήγε και χαρακτήρισε το ΕΠΑΜ του 2012, στις εκλογές του 2012, ως νέα ΕΣΠΟ. Λοιπόν, για αυτούς που ξέρουν περί ΕΣΠΟ, ξέρουν ότι αυτή ήταν μια ναζιστική οργάνωση και είχε σαν βασική λειτουργία τη συγκέντρωση στοιχείων για την αποστολή Γερμανών εργατών, μάλλον δούλων Ελλήνων εργατών, στα εργοστάσια της Γερμανίας. Με συγχωρείτε. Ναι. Λοιπόν, και το απάντησα δε όντως εκείνη την εποχή. Κάτι που χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ από άσπονδους φίλους και εχθρούς για να με κατηγορήσουν ότι χτυπώ το σύμβολο της αντίστασης. Παρεμπιπτόντως, ο κύριος Γλέζος είχε δημιουργήσει πάρα πολλές φορές προβλήματα με τις δηλώσεις του. Ανάμεσα αυτά ήταν και μια μεγάλη ιστορία που δημιουργήθηκε το 1962, όταν ήταν στη Σοβιετική Ένωση την εποχή εκείνη, και πάει και εκεί δίνει μια συνέντευξη όπου θέτει ζήτημα μακεδονικού και ανεξαρτησίας Μακεδονίας, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί η δήλωσή του αυτή από το γαλλικό πρακτορείο, το οποίο αναμεταδόθηκε, το αναμετέδωσε στην Ελλάδα, να γίνεται κακός χαμός, ιδιαίτερα με τους συντρόφους του οι οποίοι δρούσαν εδώ πέρα, και να αναγκαστεί ο τότε επικεφαλής της ΕΔΑ, ο Ηλίας ο Ηλίου, να καταφύγει με μήνυση εναντίον του γαλλικού πρακτορείου ότι διαστρέβλωσε τις δηλώσεις του Μανώλη Γλέζου που εδόθηκαν στην Μόσχα εκείνη την εποχή. Έκανε μήνυση, η μηνυτήρη αναφορά εξανάγκασε το γαλλικό πρακτορείο να αναθεωρήσει, αλλά επειδή γνωρίζουμε από τα πρακτικά και τα αρχεία του ΚΚΕ, να το πούμε έτσι, ποια ήταν η πραγματική δήλωση του κυρίου Γλέζου, το γαλλικό πρακτορείο είχε δίκιο ως προς την δήλωση. Αποσύρθηκε γιατί υπήρχε θέμα την εποχή εκείνη, διότι ο Γλέζος ουγγίγει και αναθεώρησε την άποψη και λέγοντας ότι μου διαστρεβλώσανε. Στην πραγματικότητα δεν είχε διαστρεβλωθεί, ξέρουμε από τα αρχεία, γιατί είχε γίνει ο κακός χαμός μέσα από Έλληνες αριστερούς κομμουνιστές, να το πούμε έτσι, που ήταν στην παρανομία, ή αν θέλετε ήταν στις σοσιαλιστικές χώρες, είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος, ας πούμε, κτλ. Αλλά ήταν αμετροεπής πάντα στις δηλώσεις του, σε σοβαρά ζητήματα. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις δηλώσεις του για τον Καραμαλή και για τα Καραμαλής τάγκς και όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, θέλω να πω δηλαδή ότι η σημασία έχει η δήλωση, η τοποθέτηση δηλαδή ενός ζητήματος, όπου θεωρείς αυτούς που ευλογήσανε τη σφαγή των Καλαβρίτων και ήταν πολύ ελληνόφωνοι, δεν τους θεωρώ Έλληνες, ήταν ελληνόφωνοι, οι Γερμανοί ανοίξανε δρόμο μαζί με τάγματα ασφαλείας και κουκουλοφόρους, οι οποίοι κατέδειξαν ποιοι έπρεπε να καταλήξουν σε σφαγή. Λοιπόν, και πολλοί μάλιστα ζητοκραυγάζανε τη δράση των Γερμανών της εποχής. Λέω, το να ευλογείς αυτούς τους ανθρώπους και να λες ότι καλά κάνανε αυτοί, ήταν για την πατρίδα, να το πούμε έτσι, με κάποιο διεστραμμένο και περίεργο τρόπο, όπως επίσης και τους τόπους ανανήψεως της Γιάρου και όλων των άλλων, πώς να το πούμε, των ακροπόλεων του ελληνισμού, όπως τους είχε ονομάσει ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος, ο οποίος μετέπειτα μετά το 1974 σε βιβλίο του για τα ιστορικά δοκίμια έλεγε μέγιστο τραγικό λάθος εκ μέρους μου, αλλά τέλος πάντων το αναθεώρησε ο άνθρωπος. Αυτό δεν του συγχωρεί τίποτα κανένας, έτσι. Λοιπόν, αλλά λέω, όταν τοποθετήσει έτσι, με συγχωρείτε, και επειδή εντάξει, μπορούμε να έχουμε, εγώ δέχομαι ότι μπορούμε να έχουμε οποιαδήποτε διαφορά στην ιστορική εκτίμηση των πραγμάτων,
Αλλά σήμερα, μπροστά στην απειλή που δέχεται η χώρα, στην κατάσταση αυτή, το να ξαναβάζεις εμφυλιοπολεμικά συνθήματα και εμφυλιοπολεμικούς διαχωρισμούς σε κάνει πράκτορα ξένης δύναμης, ξεκάθαρα το λέω και το υπογραμμίζω. Δεν γιατί διαφορετικά και εμένα. Όταν λέω πράκτορα, δεν εννοώ με την έννοια σου και άλλα ότι πληρώνεται. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε πράκτορες και εξ συνειδήσεως και εκ πεπιθήσεως. Δεν έχουμε απαραίτητα πράκτορες. Εθελοντές. Ναι, πώς το λένε, επιμισθώσει μόνο. Αυτό το δράμα της ιστορίας. Τη ιστορία μας, γι' αυτό και είμαστε εδώ που, στην κατάσταση που είμαστε. Λοιπόν, απλά να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί υπήρχε αυτό το ζήτημα. Ελπίζω, εντάξει, αν αφήσαμε να περάσει κάτι τέτοιο, παιδιά, το θεωρούσαμε, τουλάχιστον μιλώντας για τον εαυτό μου, επειδή ήταν και άλλοι εδώ μαζί μου, το θεώρησα αυτονόητο ότι προφανώς ένας ο οποίος ήταν 5, 8 χρονών, 10. Την εποχή εκείνη, δεν μπορεί να τα πρέπει Μητροπολίτης την εποχή εκείνη. Δεν είναι δυνατόν. Απλά λέω το αυτονόητο, ρε παιδιά. Δηλαδή, έλεγα για παράδειγμα, αν ψάξετε στο διαδίκτυο, θα δείτε τοποθετήσεις, ας πούμε, του κυρίου Μιχαλολιάκου για το πώς ονομάζει τους σύντροφούς του της Waffen SS, των Waffen SS, και τυχαίνει να έχω και τα περιοδικά, πάνω θυμάμαι. Τα έχω όλα, τις χρυσαυγές από τότε. Συντρόφους. Όπου οι σύντροφοι της Waffen, το Waffen SS, που ανέδειξαν τον ηρωισμό. Σημαίνει ότι ο Μιχαλολιάκος συμμετείχε στα Waffen SS? Όχι. Αλλά και μόνο του ότι ονομάζει σύντροφους. Δηλαδή, καθίστε, ναι, ρε παιδιά. Έτσι, αυτό το πράγμα προσπαθούσαμε να ξεδιαλύνουμε. Εντάξει, ελπίζω να δόθηκε η διευκρίνηση στον ακροατή που έστειλε το. Και τώρα να μας εξηγήσεις γιατί τα λεγόμενα του κυρίου Στουρνάρα περί έτους ορόσημου, περί κανονικότητας, συγκρούονται με τα πραγματικά στοιχεία της οικονομίας. Νομίζω ότι η ομαλότητα που αντιλαμβάνει, όπως την αντιλαμβάνει ο κύριος Στουρνάρας και η κυβέρνηση και οι δανειστές μας, δεν είναι με τον ίδιο τρόπο που ονομάζουν την ομαλότητα ο απλός κόσμος. Ο απλός κόσμος, ομαλότητα, θεωρεί το να είναι σίγουρος ότι αύριο έχει δουλειά. Ότι αυτή η δουλειά του παρέχει τη δυνατότητα της επιβίωσης χωρίς να αγωνίζεται. Ναι. Και χωρίς να αγωνίζεται να, πώς να το πούμε, να ξέρει τι, δεν ξέρει τι αν του συμβεί, ας πούμε, μέχρι το τέλος του μήνα. Δεν ξέρει αν θα έχει ψωμί στο τραπέζι αύριο. Λοιπόν, και το φυσικό είναι ότι βεβαίως αυτή η δουλειά του προσφέρει και προοπτική προγραμματισμού για το μέλλον. Δηλαδή, ότι έχω δυνατότητα να αναδειχθώ ή να εξελιχθώ μέσα από τη δουλειά μου. Αυτή είναι ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά, που είναι σοβαρό θέμα. Έτσι, κορυφαίο θέμα. Λοιπόν, αυτή είναι η ομαλότητα για τον απλό κόσμο, εκτός και αν είναι κάτι άλλο. Αν οποιοδήποτε θεωρεί κάπως διαφορετικά, να μας πει στο 210-3428, μην το ξεχάσαμε προηγούμενος, 210-3428-676, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Βλέπω ότι έχουν έρθει και από τα μηνύματα, ή στο email της εκπομπής, στο μικρόφωνο PH, πάντα στο μικρόφωνο παπάκι gmail.com. Έχουν έρθει μηνύματα, θα τα πιάσουμε πώς το λένε, καθώς προχωράει η εκπομπή. Στο μικρόφωνο παπάκι gmail.com. Τώρα, πιάς τα στοιχεία που έχουμε, λοιπόν, μπροστά μας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το βασικό ζήτημα που πρέπει να πιάσουμε για το ζήτημα της ομαλότητας, όπως το καταλαβαίνει ο κ. Στουρνάρας, είναι η ομαλότητα για τον κύριο Στουρνάρα είναι να εκποιείται η χώρα χωρίς αντιδράσεις και αντιστάσεις. Αυτό είναι η ομαλότητα. Να μπορέσει να υπάρχει η πολιτική εναλλαγή με ομαλότητα, που σημαίνει δηλαδή ο ένας που κατέχει άρτια την τέχνη της ξεπούλας να μπορεί να διαδεχτεί από έναν άλλον που κατέχει άρτια, επίσης άρτια την τέχνη της ξεπούλας. Λοιπόν, και όπως είπε ένας από τα μεγάλα hedge fund της περιοχής, της εποχής μας, που έχει στραφεί τώρα προς πιέζει μάλλον για την μεγάλη εκποίηση της ΔΕΗ, που θέλει να παίξει με την εκποίηση της ΔΕΗ και όλα αυτά τα πράγματα. Έχετε το σχέδιο σε λίγες μέρες. Λοιπόν, τότε θα βλαστημίσουμε την ώρα και τη στιγμή για το, θα πούμε, τον ηλεκτρισμό, όχι, όπως έχουμε πει, το νερό νεράκι για πάρα πολλές οικογένειες, ή το τηλέφωνο ή οτιδήποτε, έτσι. Ναι, να το σημειώσω, αν θέλεις, Δημήτρη μου, συγγνώμη, μια διακοπή. Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου θα έχουμε μια θεματική εκπομπή ειδικά για αυτό το θέμα,
για την απολιγνητοποίηση, αποενεργοποίηση της Ελλάδος με το ξεπούλημα. Ο στόχος είναι να μην έχει δυνατότητα ενεργειακής αυτάρκειας η χώρα. Αυτό είναι το θεμελιώδες, έτσι. Και αυτό θα το αναλύσουν στελέχη της ΔΕΗ την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου, εδώ από το σταθμό μας. Τι ώρα? Ώρα 4 με 6. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το θέμα είναι λοιπόν που μπαίνει, είναι όπως μάλλον είπε αυτός ο βασικός επενδυτής του hedge fund, αυτός που φαίνεται, όχι ποιοι είναι οι πραγματικοί επενδυτές. Οι πραγματικοί επενδύτες κρύβονται πίσω από το σκοτάδι που λέγεται hedge fund. Αυτός είναι αυτός που ίδρυσε το hedge fund και έπεισε αυτός που ότι θα κρατήσει την ανωνυμία τους και θα παίξει τα λεφτά τους με κέρδος. Αυτό έτσι στείνεται μια ιστορία τέτοια. Αυτός είπε λοιπόν ότι προσφέρεται σήμερα η Ελλάδα για επενδύσεις. Αυτό που εννοεί ως επένδυση αυτός είναι η κερδοσκοπία, την αναλύσαμε νωρίτερα. Να αρπάξεις και να κερδοσκοπήσεις από τα υλικά καταδαφίσεως. Λοιπόν, γιατί? Διότι λέει έκλεισε ο κύκλος της πολιτικής ανομαλίας και μπαίνουμε στον κύκλο της πολιτικής ομαλότητας. Γιατί έκλεισε? Διότι η κεντροαριστερά διαδέχτηκε η κεντροδεξιά, μετά μας ήρθε και η ριζοσπαστική αριστερά και όλα έχουν δρομολογηθεί κατευχήν. Οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος τώρα. Πολιτικός κίνδυνος. Συμφωνούν όλοι. Άρα, στην αρπάζουμε της Ελλάδας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, επειδή δοκιμάστηκε ολόκληρο το πολιτικό, όλη η γκάμα του πολιτικού συστήματος στη διακυβέρνηση και δεν επήλθε ρήξη τομή ή οτιδήποτε ή μεταπολίτευσης όπως θα έπρεπε να υπάρχει, αισθάνονται σίγουροι ότι μπορούν να κερδοσκοπήσουν άνετα με το πτώμα της χώρας. Γιατί για πτώμα μιλάμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι έχουν να κερδίσουν? Σήμερα δυστυχώς στη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας αυτό που οι επενδυτές θεωρούν ως επένδυση είναι 3 ή 4 πράγματα. Το πρώτο είναι οι μετοχές. Το δεύτερο είναι τα ομόλογα. Τρίτο είναι κάθε μορφή στοιχήματος σε χρήμα, παράγωγα, ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Και τέταρτο, ακίνητα. Δεν ενδιαφέρονται για τίποτα άλλο. Γι' αυτό και ο κύριος Ντράγκη ο ίδιος βγήκε και μας είπε για το ζήτημα, των ακινήτων ότι πρέπει οι πληστηριασμοί να επεκταθούν σε όλη την Ελλάδα. Και μάλιστα στο κοινό ανακοινωθέν το Eurogroup που έγινε στις 22 του μήνους προχθές, αναφέρεται μάλιστα με επενδυτικό σχολιασμό ο τρόπος εκποίησης των κόκκινων δανείων και με τον εξοδικαστικό. Όχι, γιατί συζητούσαμε με κάποιους δικαστές εν ενεργεία, οι οποίοι μου λέγανε ότι ρε παιδί μου, αυτό είναι επιλογή της κυβέρνησης, δεν έχει να κάνει με δέσμευση των δανειστών. Γιατί όντως εδώ μιλάμε για κατάλυση της δικαιοσύνης, δηλαδή αφομοίωση της δικαιοσύνης από τον εκτελεστικό βραχείο των αγορών που λέγεται κράτος σήμερα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα επιβεβαιώνει, εγώ πιστεύω, ας διαβάσουν οι άνθρωποι, αν όντως δηλαδή το λέγανε, πώς θα το πούμε, με αγνή την πρόταση, όντως δηλαδή με έλλειψη λόγω άγνοιας, ας δούνε συγκεκριμένα τι λέει, πώς εκθιάζουν τον τρόπο με τον οποίο έχει διευθετηθεί το ζήτημα των κόκκινων δανείων, το μη εξυπηρετούμενων, όπως τα λένε αυτοί, NPL, όπως τα λένε. Μα η περιδραστική μείωση των κόκκινων δανείων γίνεται λόγω στα προαπαιτούμενα που εντάξει, αυτό ήταν, ναι, απλά λέω το μηχανισμό. Μηχανισμό. Σου λέει ηλεκτρονικές πληστηριασμοί, εξοδικαστικός. Λοιπόν, και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο να εκποιηθεί ολόκληρη η ιδιωτική περιουσία ή τουλάχιστον να μπει σε μια διαδικασία ώστε να αλλάξει χέρια. Τίτλους το ζήτημα είναι οι τίτλοι. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν είναι το θέμα ότι έχουν στο μυαλό τους κάτι το οποίο θα φτιάξουν. Δεν τους νοιάζει να φτιάξουν. Το ζήτημα είναι να ρευστοποιηθούν οι τίτλοι, να μην είναι, να μην συνδέονται, να μην είναι προσωποπαγής, δηλαδή με οικογένεια, νοικοκυριά ή οτιδήποτε. Να εκποιηθούν, να είναι ανοιχτοί στην αγορά, ώστε να μπορούν οι διάφοροι κερδοσκόποι να παίζουν με αυτά ανάλογα με τις συγκυρίες της διεθνούς αγοράς. Αυτό τους ενδιαφέρει. Μας το έχει εξηγήσει πολύ καλά ο κ. Βορύδης όταν ήταν υπουργός του κ. Σαμαρά. Τότε όταν τον είχαν ρωτήσει τι, γιατί ρε παιδί μου, γιατί πάτε να κάνετε εκποίηση, διότι λέει το σπίτι, η κατοικία ή το ακίνητο ή η γη
στο βαθμό που είναι στα χέρια ενός ιδιώτη, έτσι, πώς να το πούμε, για την προσωπική του χρήση, να το πούμε έτσι, είναι νεκρό κεφάλαιο. Και η σημερινή οικονομία δεν ανέχεται νεκρά κεφάλαια. Αυτή είναι η αποθέωση, αυτό που λέμε καπιταλισμός, έτσι. Η ομότητα. Όχι, το ότι δεν σου επιτρέπει αυτά τα παραμύθια που υπήρχαν παλιά, ότι ο καπιταλισμός προωθεί, πώς να το πούμε, την αποταμίευση. Φασούλι, το φασούλι γεμίζει το σακούλι, στο αρπάζει ο τραπεζίτης και κάνει περιουσία αυτός. Λοιπόν, ότι ξέρω εγώ, ότι με την εργασία και την επιχειρηματική δράση και την ιδιωτική πρωτοβουλία αναπτύσσεται, κολοκύδια, τίποτα από όλα αυτά. Το σημερινό, οι σημερινοί επιχειρηματικοί, αν θέλετε, οι επιχειρηματικές κορυφές δεν έχουν καμία σχέση με επιχειρήσεις. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ραντιέριδες, εισπράττουν από την τοποθέτηση χρημάτων, τίποτα άλλο δεν κάνουν. Γι' αυτό πάμε κατά διαόλου στην παγκόσμια οικονομία, και είναι αυτό το πράγμα που δεν εντοπίζει κανείς. Δεν βλέπω τουλάχιστον να εντοπίζεται από κανέναν, ότι πάμε σε τρομακτική επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομίας. Και από πού φαίνεται αυτό? Φαίνεται ότι έχουμε μια σοβαρή υποχώρηση του μεριδίου του παγκόσμιου εμπορίου στο παγκόσμιο ΑΕΠ. Τρομακτική. Μάλιστα τίνει σιγά σιγά να φτάσει στο επίπεδο της μεγάλης πτώσης που δέχτηκε στη χρονιά του μεγάλου κράχ, δηλαδή το 2008-2009. Τι ακριβώς καταδεικνύει αυτή η διαφορά? Σημαίνει ότι η παραγωγική βάση της παγκόσμιας οικονομίας συρρυκνούται. Δηλαδή δεν υπάρχει ζήτηση, ενεργή ζήτηση όπως λένε οι οικονομολόγοι, για περισσότερα προϊόντα, περισσότερα εμπορεύματα, είτε με τη μορφή των προϊόντων είτε με τη μορφή υπηρεσιών. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι η παγκόσμια οικονομία για πρώτη φορά μετά το κράχ μπαίνει σε διαδικασία κρίσης ενεργού, μιας βαθύτερης κρίσης ενεργού ζήτησης. Αυτό που γενικά παθαίνουν οι οικονομίες από μόνες τους, αλλά με διέξοδο την παγκόσμια αγορά το υπερβαίνουν για τις μεγάλες οικονομίες. Για τις μικρότερες οικονομίες βράζουν στο ρύζι τους μέχρι να τις αναδιαθρώσουν οι μεγάλες. Με όρους υπεριαλισμού. Έτσι γεννήθηκε ο υπεριαλισμός. Λοιπόν, σήμερα πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε αυτή την παγκόσμια κρίση, από την οποία ξεκινήσει το 2007-2008, ας πούμε, κορυφώθηκε με το κράχ, και το 2009 παρουσιάστηκαν οι μεγάλες πτώσεις. Από τότε δεν έχει δει η παγκόσμια οικονομία ανάταξη σε επίπεδο ούτε καν ΑΕΠ. Τώρα παρουσιάζεται το εξής φοβερό φαινόμενο, ότι συρρυκνώνεται το ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου. Άρα ποια παγκοσμιοποίηση οικονομίας? Συρρυκνώνεται η παγκόσμια οικονομία στη βάση της, δηλαδή στην παραγωγή υπηρεσιών και προϊόντων. Και αυτό το πράγμα είναι τρομερό. Άρα πού βασίζεται η άνοδος του ΑΕΠ? Βασίζεται στα χρέη. Και ως εκ τούτου στις λεγόμενες χρήματα αγορές ή χρηματιστικές αγορές. Φούσκα. Στα αυτό παράγωγα, το πράγμα απλώς. Στην ανακύκλωση όλων. Ούτε καν στα παράγωγα. Προσπαθούν να βρουν νέους τρόπους, για τα παράγωγα πλέον έχουν φτάσει σε ένα σημείο που κινδυνεύουν οι τράπεζες να καταρρεύσουν. Οπότε πρέπει να βρουν καινούριους τρόπους. Και έτσι, οι καινούργιοι τρόποι είναι ο πόλεμος. Με ό,τι παρουσιάζεται, δηλαδή εκποίηση κρατών ολόκληρων, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι το πρότυπο για την παγκόσμια οικονομία. Γι' αυτό δεν πρόκειται να γλιτώσουμε ποτέ. Αυτό που θα συμβεί στα υπόλοιπα Βαλκάνια. Αυτό που θα συμβεί κάπου συμβαίνει με ανοιχτά με ανοιχτές επεμβάσεις και θερμούς πολέμους. Και κάπου αλλού, εκεί που μπορεί και τους παίρνει και οι συσχετισμοί το ευνοούν, το κάνουν με τον τρόπο που το κάνουν στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο στάδιο αυτό, νομίζω. Ναι, αλλά μπορεί να προχωρήσουν και στο επόμενο. Φυσικά, ναι. Τίποτα. Είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση. Φυσικά. Είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση. Για όσους λένε ότι εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί μου γράψε κάποιοι, ας πούμε. Καλό, πιστεύω με καλή καλό πρόθεση, ναι, ότι αυτό που έγινε, ας πούμε, στο Αμερικανικό Δημόσιο και στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση μάλλον των ΗΠΑ, που δεν μπόρεσε να πληρώσει και τώρα εντάξει συμφώνησε το Κογκρέσο και αναστάλθηκε, μάλλον ξαναγυρίσαν στη δουλειά τους. Δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι, δεν έχει δημόσιοι υπάλληλοι στο κράτος. Υπάλληλοι της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Λοιπόν, στις ΗΠΑ. Να σας πω μόνο ότι αν κοιτάξετε την ιστορία θα δείτε ότι ναι μεν έχει ξανασυμβεί, αλλά ποτέ τόσο συχνά όσο έχει συμβεί μετά το κράχ του 2007-2008. Και αυτό υποδηλώνει σοβαρά ζητήματα, δηλαδή δεν είναι μια
ξεκομμένη ιστορία που έχετε μόνο με την πολιτική διαπάλη. Δεύτερον, δείτε ποιο είναι το μεγαλύτερο όγκος κεφαλαίων που αυτή τη στιγμή κινούνται στην παγκόσμια οικονομία. Είναι οι απαιτήσεις έναν των κρατών. Ή αλλιώς οι υποχρεώσεις των κρατών, που δεν αφορούν μόνο το ζήτημα του χρέους όπως διαμορφώνεται, αλλά συνολικότερα οι υποχρεώσεις. Λοιπόν, αυτό έχει εκτιναχθεί. Αυτό είναι που τροφοδοτεί από τη μια και από την άλλη η κερδοσκοπία με τις χρηματαγορές, το ΑΕΠ. Αλλά ως πού, ρε παιδιά, όταν πέφτει το παγκόσμιο εμπόριο, όταν βλέπουμε για πρώτη φορά, μέχρι τώρα κρατήσανε μετά το 2009 κρατήσανε ένα επίπεδο παγκόσμιου εμπορίου, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι οι λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως οι BRICS, δεν είχαν φορτωθεί μεγάλα κόστη από το κράχ, λόγω του ότι ήταν πολύ ανοιχτές στο ζητήματα χρέους ή στη χρηματαγορά. Τώρα και επιπλέον, το ότι αυτές οι οικονομίες στηρίζονταν κατά κύριο λόγο στην αγροτική οικονομία και στη βιομηχανία. Είχαν πολύ μεγάλα ποσοστά συμμετοχή στο ΑΕΠ τους από αγροτική οικονομία και βιομηχανία. Αυτό προσέδιδε μια παραγωγική μηχανή με μεγάλη δυνατότητα να παράξει για την παγκόσμια οικονομία τη στιγμή που δεν μπορούσε να παράξει ο υπόλοιπος ανεπτυγμένος κόσμος. Λοιπόν, αυτό μας τελείωσε. Για πρώτη φορά τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά από ό,τι φαίνεται και το 2017 και θα συνεχιστεί, στο παγκόσμιο ΑΕΠ η συμμετοχή της αγροτικής οικονομίας μειώνεται και μειώνεται δραματικά με όρους πολύ μεγάλους, όπως και της βιομηχανίας. Και έτσι αυτό που διωγγώνεται είναι ένας παρασιτικός τομέας υπηρεσιών, ο οποίος δεν αφορά μόνο ή απλά όπως παλιότερα το τραπεζικό σύστημα, το σύστημα πίστης τραπεζικών και χρηματιστικών υπηρεσιών, αλλά κάθε μορφή κερδοσκοπικής αγοράς. Μετατρεπόμαστε σε μια παγκόσμια οικονομία άκρα της κερδοσκοπίας, η οποία στηρίζει μεν ένα ΑΕΠ, αλλά καταβαραθρώνει μια ολόκληρη υφήλιο. Και το αστείο είναι ότι για πρώτη φορά σημειώνονται τέτοια επίπεδα ανεργίας στον πλανήτη, τέτοια επίπεδα φτώχειας στον πλανήτη. Επίσης, για πρώτη φορά στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, όπως έχουν δημοσιοποιηθεί τώρα, και έρχονται κι άλλα. Πρώτη φορά έχουμε πολιτικές συνέπειες τρομακτικές, ενώ στη δεκαετία του 80 η συμμετοχή στις εκλογές, όπως σε όλο τον πλανήτη, όπως και στο γεγονός ότι οι εκλογές ήταν τίμιες, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, με την έννοια ότι δεν είχαμε οπλοφόρους, παιδί μου, να δολοφονούν, να σε περιμένουν στην πόρτα του εκλογικού κέντρου και να σου λένε κουφάλα τι ψηφίζεις, μπαμ. Δεν είχαμε. Με τέτοια κριτήρια η Παγκόσμια Τράπεζα κρίνει την εποχή εκείνη, στη δεκαετία του 80, το ποσοστό των νόμιμων, ας πούμε, των έντιμων εκλογών στον πλανήτη ξεπερνούσε περίπου το 80%, πήγαινε στο 80 με 90%. Σήμερα έχει πέσει κάτω από το 60%. Στον πλανήτη, με δεδομένο κιόλας ότι οι μεγάλοι μάστορες της δημοκρατίας κατέστρεψαν τον υπαρτό σοσιαλισμό και όλα αυτά τα κράτη που υποτίθεται ότι ήταν, πώς θα το πούμε, φύση και θέση ενάντια στη δημοκρατία, τα θυμόμαστε αυτά. Και τι μας φέρανε? Μας φέρανε τη δημοκρατία. Έτσι μας λέγανε στη δεκαετία του 90. Ότι τώρα θα ανασάνει η δημοκρατία και θα απλώθηκε. Απλώθηκε. Και με αποτέλεσμα να έχουμε το δίχτυ να πέφτει και επίσης να πέφτει και το ποσοστό της συμμετοχής στις εκλογές. Το οποίο επίσης πηγαίνει στο 60%. Στην υφήλιο, παρακαλώ. Σημαίνει τεράστιες μάζες πληθυσμού πλέον δεν συμμετέχουν στο πολιτικό γίγνεσθε, στην πολιτική διαδικασία των χωρών τους. Και αυτό παράγει φαινόμενα όπως η πόλεμη των χωρικών του 15ου αιώνα, όπως τη φεουδαρχία, ξεσηκώνονταν οι αγρότες και οι πληβίοι, να το πούμε έτσι, κάθε φορά που έπρεπε να ακουστούν, γιατί δεν είχαν βήμα ή περιθώριο να ακουστούν. Εκπροσώπηση. Ναι, μια εκπροσώπηση τα οποία μπορούσε να φέρει στο κέντρο της εξουσίας, στο κέντρο των αποφάσεων, τα δικά τους αιτήματα. Αυτό ήταν ο κοινοβουλευτισμός με την παραδοσιακή του έννοια. Τώρα, επειδή πλέον δεν υφίσταται και μεγάλες μάζες τίθενται εκτός πολιτικής διαδικασίας, όχι επίσημα
πώς να το πούμε, σου απαγορεύω. Όχι, το κάνουν δια της εμέσου οδούς, το ότι απαξιώνουν δια της πολιτικής αδιαφορίας. Γιατί σου λένε εμάς δεν έχει νόημα. Είτε συμμετέχω, είτε δεν συμμετέχω, ζαμάν φου, τα ίδια και τα αυτά. Πώς λοιπόν, αντιμετωπίζετε αυτό τώρα? Αυτό είναι άλλο, θα το δούμε παρακάτω. Ναι. Το ζήτημα είναι, αυτό να πρέπει να καταλάβουμε, τις κατακτήσεις που έχει ο σημερινός πολιτισμός. Αυτού του τύπου η παγκόσμια οικονομία του κεφαλαίου δεν έχει προηγούμενο ιστορικό. Δεν έχει προηγούμενο ιστορικό. Φοβάμαι ότι ζούμε τη μητέρα όλων των κρίσεων. Όπως λέμε, η μητέρα των μαχών. Ναι, μπορεί να μην. Αυτή η μητέρα όμως θα γεννήσει. Δεν μπορεί. Ναι, δεν ξέρω όμως τι μπορεί να γεννήσει. Έτσι, μπορεί διάφορα να γεννήσει πράγματα. Διάφορα πράγματα. Έτσι, αυτό. Αλλά ξαναζούμε πλέον μια κατάσταση και γι' αυτό να μην μας εκπλήσει το γεγονός ότι έχουμε φαινόμενα, όπως για παράδειγμα. Φαινόμενα που τεράστιες μάζες στρέφονται ξανά στη θρησκεία και χρησιμοποιούν τη θρησκεία σαν όπλο πολιτικής πάλης και πολιτικής αναμέτρησης. Είναι λογικό, δηλαδή είναι στοιχείο που αναγκάζει τον κόσμο να αρπαχτεί από όπως γινόταν στο Μεσαίωνα. Είναι ψυχολογικός μηχανισμός. Όχι μόνο και κοινωνικός, όταν σου στερούν οποιοδήποτε μέσο και τρόπο έκφρασης του καημού και του πόνου σου. Να χρησιμοποιήσουμε μια παλιά έκφραση στο εβραϊκό ζήτημα του Καρλ Μάρξ. Αυτό το πράγμα το διώχνεις ή αν θέλεις το εκφράσεις μέσα από τη θρησκεία σου. Αν δεν μπορείς να το εκφράσεις πολιτικά, μέσα από την πολιτική σου τοποθέτηση ή τα πολιτικά σου αιτήματα ή το πολιτικό κίνημα, θα το εκφράσεις μέσα από τη θρησκεία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έτσι. Και ταυτόχρονα βεβαίως όλη αυτή η διάλυση, ας πούμε, που βλέπουμε. Όλα αυτά τα δεδομένα δημιουργούν μια κατάσταση που είναι πρωτοφανής. Δεν το έχουμε ξαναζήσει. Το 82% του παγκόσμιου πλούτου το 1% πήγε στο 1% του πληθυσμού. Αυτό είναι τραγικό για το νούμερο. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Κανείς. Βέβαια, θα θέλει μια προσοχή. Τι είδους? Όταν αυτοί μιλάνε για τον παγκόσμιο πλούτο και η συγκέντρωση, η υπερσυγκέντρωση αυτή, το 82% στο 1%, το 82% του παγκόσμιου πλούτου, το μιλάνε για χρήμα. Έτσι, μιλάνε για χρήμα. Δεν μιλάνε, χρήμα με τις διάφορες μορφές του. Δεν μιλάνε για πραγματικό πλούτο. Για τίτλους και τέτοια. Μιλάνε για χρήμα, ναι, ή, ναι, χρήμα, γιατί ομόλογα. Χρήμα είναι. Μορφή κεφαλαίου είναι τα πάντα. Από το απλό χρήμα μέχρι τους διάφορους τίτλους. Γι' αυτό ακριβώς η διαμόρφωση της χρηματαγοράς και η κυριαρχία της χρηματαγοράς, η απόλυτη κυριαρχία δηλαδή της χρηματιστικής ή της κεφαλαιακής κεφαλαγοράς, έχει επιτρέψει να συγκεντρωθούν. Να υπάρχει αυτή η ανισομέρεια και βεβαίως να πεθαίνει κόσμος. Και βεβαίως να ζούμε έναν πλανήτη που τόσο πολύ, που για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μάλλον σωστότερα, ίσως για πρώτη φορά να έχουμε τέτοια εξάπλωση πολεμικών αναμετρήσεων. Δηλαδή, ακόμη και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν ήπειροι ολόκληροι που δεν συμμετείχαν. Δεν είχαμε πολεμικές αναμετρήσεις. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ακόμη και στην Αφρική που είχαμε, ήταν στη Βόρεια Αφρική. Δεν υπήρχε δηλαδή πουθενά άλλου κάποια πολεμική αναμέτρηση σοβαρή. Δεν συμμετείχαν αυτοί. Έτσι. Λοιπόν, ούτε στη Λατινική Αμερική, καλά στην Αμερικανική Ήπειρο γενικότερα, με ξέρεις κάτι επεισόδια στον Καναδά. Λοιπόν, αλλά δεν είχαμε σοβαρά. Τώρα δεν υπάρχει μέρος. Όπου να κοιτάξεις γίνεται μια σύγκριση. Γίνεται χαμός και αυτό κλιμακώνεται. Κλιμακώνεται. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν οι γεωγραφικές γεωστρατηγικές περιφέρειες, να το πούμε σωστότερα έτσι με τον όρο του Μπρεζινσκι, που δεν θα έχουν στην καρδιά τους θερμές αναμετρήσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Διάβαζα τώρα λόγω της ζήματος Μακεδονίας. Πρέπει να καταργηθούν τα κράτη σίγουρα. Μα δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί οι παγκόσμιες αγορές είναι πάνω από τα κράτη πλέον. Ενώ πρέπει να καταργηθούν τα κράτη με το δικό του σκεπτικό. Που αποτελεί. Μα δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αποτελούν εμπόδιο στην εξάπλωση της παγκοσμιοποίησης. Για να μπορέσουν αυτοί να έχουν τη συγκέντρωση αυτή του πλούτου, του χρηματικού, δεν μπορούν να υπάρχουν κράτη. Ακριβώς. Κράτη με την παραδοσιακή έννοια του όρου, όχι με τους κρατικούς μηχανισμούς. Ναι. Κρατικοί μηχανισμοί θα υπάρχουν. Λοιπόν, αλλά κράτη με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Λοιπόν. Με τον τρόπο δηλαδή που συνδέονται με λαούς, εδαφικές γεωγραφικές επικράτειες κτλ. Δεν μπορούν να υπάρχουν αυτά τα πράγματα λοιπόν πλέον σήμερα. Γι' αυτό και πιέζουν όλοι στην περιφερειοποίηση των κρατών. Δηλαδή
την υποβάθμιση των κρατών σε μηχανισμούς διαχείρισης περιφερειών και όχι εδαφικών επικρατειών με συγκεκριμένες νομικά, πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Στην Ελλάδα το εισήγαγε πρώτος ο Γεωργάκης, ο Παπανδρέου. Ναι, το είπαν ανοιχτά. Ανοιχτά. Το για περιφέρειες που θα έχουν ελευθερία. Θα είμαστε ελεύθεροι. Θα είμαστε επιτέλους ελεύθεροι από την κεντρική κρατική εξουσία. Μα βεβαίως και γι' αυτό κιόλας, δείτε πώς διαμορφώθηκαν οι περιφέρειες στην Ελλάδα. Εγώ προσωπικά, και όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει το πρώτο βιβλίο στη συλλογή των άνθρωπων που είχα κάνει, αλλά μπορεί να το ψάξει και στο blog μου. Από το 9 φώναζα για τον περίφημο Καλλικράτη και την περιφερειοποίηση της Ελλάδας, ότι αυτό το πράγμα είναι ένα βήμα σπασίματος του ενιαίου και αδιαίρετου. Ήταν ένας εύσχυμος τρόπος για να το περάσουμε, ο Καλλικράτης. Στηριζόταν αυτή η προσπάθεια στην άγνοια και, αν θες, και στη γλωσσική, ας πούμε. Αν δεν υπήρχε, καταλαβαίνουν τι λέει αυτός. Αν δεν υπήρχε ο Καλλικράτης, Φούχτελ δεν θα μπορούσε να περάσει εδώ. Δύσκολα. Για να μην κάνουμε να είμαστε απόλυτοι, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κυκλοφορήσει Φούχτελ. Και πολύ πιο δύσκολο εάν υπήρχαν ακόμη των Ελλήνων οι κοινότητες. Δηλαδή, εάν η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν στοιχείο εθελοντικής συνένωσης πολιτών. Αυτό δηλαδή που ονειρευόταν και ο Καποδίστριας με τον πρώτο κώδικα δημών και κοινοτήτων και που τέλος πάντων υπάρχει και στην παράδοσή μας. Αλλά λέω, εάν υπήρχαν αυτά τα στοιχεία, άντε τώρα ο Φούχτελ να έχει να κάνει, ας πούμε, με 200 δήμους στην Πελοπόννησο και άλλους τόσους κοινοτάρχες. Κοινοτάρχες και να μην έχει, και πώς το λένε, ενώ τώρα έχει μόνο τον Τατούλη. Καθαρίζει, και του δίνει δουλειές με τις αυτές και καθαρίζουν. Και αγοράζει και καμιά εικοσαριά δημάρχους και τελειώνει η ιστορία. Δεν θέλει και πολλά. Έτσι. Ενώ άντε μετά να υπερασπιστείς. Γιατί ο κάθε κοινοτάρχης που έχει και ο Δήμος με την παραδοσιακή έννοια, με την έννοια της εθελοντικής συνένωσης πολιτών, έχει πολύ πιο άμεση σχέση με τους πολίτες από ό,τι έχει τώρα. Οπότε πολύ πιο δύσκολα. Ακριβώς αυτό το πράγμα γίνεται, γι' αυτό και άλλωστε φροντίσανε και φτιάξανε περιφέρεια Μακεδονίας με τον τρόπο που τη φτιάξανε. Έτσι, την Ανατολική κολλητή στη Θράκη, γιατί εκτός από όλα τα άλλα τα πολιτικά μετρούσαμε τα ψηφαλάκια μας και πώς τα θέλουμε, υπάρχει απέτηση από αυτήν, από το ΝΑΤΟ και τον τρόπο που θα πρέπει να διευθετηθεί το λιμάνι της Καβάλας σε ενιαία λογική γεωστρατηγικής, αν θέλετε, με την Αλεξανδρούπολη και τον Εύρο. Αυτά τα πράγματα είναι πακετάκι. Και πακετάκι δεν είναι για πρώτη φορά, είναι από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όποιος γνωρίζει από ιστορία. Αλλά έτσι είμαστε ανιστόρητοι. Έχω και κάποιους ορισμένους που μου γράψαν τώρα για τον. Που θυμήθηκα τον Γκολέτη, τέλος πάντων. Και μου λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η ομίχλη της ιστορίας. Ναι, ο ανιστόρητος βλέπει ο ομίχλη μπροστά του. Και επειδή είμαστε ακριβώς ανιστόρητοι, παθαίνουμε τα ίδια και τα ίδια. Μια ζωή τα ίδια και τα ίδια. Και δεν ξέρουμε ότι ακριβώς αυτό ήταν το ζήτημα. Να χωριστεί η Μακεδονία εκεί ακριβώς λίγο πάνω από το λιμάνι της Καβάλας. Και η μεν Καβάλα και Θράκη να πάει στους Βουλγάρους ή να μοιραστεί με τους Βουλγάρους και τους Τούρκους. Αυτό το σχέδιο από το 1915, όταν μπουκάρανε οι μπουκάρισε η Αντάντ στη Θεσσαλονίκη και έφτιαξε την περίφημη κυβέρνηση ή το κράτος της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα ξαναζούμε και θα τα ζήσουμε και πολύ πιο έντονα τώρα. Αλλά η λογική πάνω στην οποία στηρίζονται είναι αυτό το πράγμα που είπαμε προηγουμένως. Στην κατάσταση δηλαδή που έχει διαμορφωθεί στην παγκόσμια οικονομία. Όχι ενιαία κρατική εξουσία. Όχι. Σε εδαφική επικράτεια, όπου κουμάντο κάνει ο λαός, έστω και με τον παράδοσο. Γι' αυτό η δημοκρατία είναι ένα από τα κύρια προτάγματα του ΕΠΑΜ. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, Δημήτρη. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Συνεχίζουμε έτσι την κουβέντα που είχαμε προηγουμένως, για να δείτε πόσο παραμύθι μας πουλάνε. Και επειδή ζούμε σε μια κατάσταση όπου βεβαίως όταν σε μια τέτοια παγκόσμια οικονομία όπως διαμορφώνεται, όπως έχει διαμορφωθεί, η απάτη, η κλεψιά, η ατιμία είναι νόμος πλέον.
γι' αυτό και όλα σε οικονομική επιστήμη, ο τελευταίος μάλλον που προσπάθησε καθεστωτικά, αν θέλετε, την οικονομική επιστήμη να την επαναφέρει στην βάση της πολιτικής οικονομίας, γιατί αυτή είναι η επιστήμη, η πολιτική οικονομία, όλα τα άλλα είναι παραμύθια της χαλιμάς, ήταν ο Keynes. Και ο λόγος ήταν πολύ απλό, δεν μπορεί να μην έχει πολιτική θέση όντας οικονομολόγος. Αυτό το πράγμα το λέγαν όλοι οι κλασικοί οικονομολόγοι, διότι πολύ απλά η οικονομία είναι συμπίκνωση ή έκφραση κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων. Δεν μπορεί να μην πάρει θέση. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Keynes είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του σοσιαλιστή την εποχή εκείνη. Βέβαια, ποιας ποιότητας και τι είδους σοσιαλισμό, αυτό μια άλλη ιστορία, είναι δικό του θέμα. Είναι και άλλο το θέμα. Ο τελευταίος λοιπόν πολιτικό οικονομολόγος. Μετά μετατράπηκε σε οικονομική χάρη στον κύριο Σάμουλσον, ο οποίος χάρη στο, πώς τον λένε, στο εγχειρίδιο που έγραψε, πήρε Νόμπελ οικονομίας. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά έγραψε κάποιος εγχειρίδιο και του δώσανε Νόμπελ. Και βεβαίως ξεφτυλίστηκε τελείως όλη η οικονομική επιστήμη. Σήμερα είναι η οικονομική θεολογία. Δεν έχει καμία σήμα, εγώ τη λέω επιστήμη του πλουτισμού. Πώς να τα αρπάξουμε. Και μάλιστα έχει τέτοια χαρακτηριστικά που είναι πραγματικά εγκληματική. Δεν είναι εγκληματολογική επιστήμη, είναι εγκληματική επιστήμη. Διότι μαθαίνει σε αυτός που πηγαίνει στις οικονομικές σχολές και που βγαίνει και που θέλει να κάνει και καριέρα κιόλας, ιδιαίτερα ακαδημαϊκή, τον μαθαίνει να είναι από μαζοχιστής μέχρι σαδιστής σε επίπεδο Μέγκελε. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει καθόλου το τι αποτέλεσμα στην κοινωνία έχει η πολιτική πρόταση ή η οικονομική πρόταση που έχει. Και λέγονται φοβερά πράγματα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, λέγαμε στην αρχή για το Στουρνάρα. Δείτε όμως τι βγάζει η τράπεζά του ως στοιχεία για το κράτος. Και ενώ μας έχουν πρίξει τα ούμπα, συγγνώμη, για τα πλεονάσματα, ας πούμε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι έγινε. Σύμφωνα με τα στοιχεία, προσωρινά ακόμη, Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017, είναι προσωρινά, θα αλλάξουν και αυτά. Θα επιδεινωθεί η κατάσταση, η εικόνα. Υπομονή. Λοιπόν, που βγήκανε μόλις πρόσφατα, στο καινούριο χρόνο, το 2018, έτσι συνηθίζεται, μέσα στο πρώτο 20ήμερο του 2018 να βγάζουν τα στοιχεία. Μιλάμε για τα ταμιακά αποτελέσματα του κρατικού προϋπολογισμού και της κεντρικής διοίκησης. Λοιπόν, καθαρό αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού, μείον 7,1 δις. Να το επαναλάβω. Το καθαρό αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού, που αυτό, όπως μας μάθανε στο σχολείο μου, στο σχολείο, έτσι, στο πρώτο ετής φοιτητής το μαθαίνει στη δημοσιονομική, ότι το καθαρό αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού υποδηλώνει πρωτογενές πλεώνασμα ή πρωτογενές έλλειμμα. Ποια είναι η διαφορά? Είναι ότι δεν περιλαμβάνονται ή δεν περιλαμβάνεται εξυπηρέτηση του χρέους. Εκεί. Λοιπόν, το ταμιακό καθαρό πρωτογενές έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε το 2017 σε 7,1 δις. 7,1 δις. Λοιπόν, πέρυσι ήταν το έλλειμμα, ήταν το ταμιακό, το πρωτογενές ταμιακό έλλειμμα. Τι λέμε ταμιακό για να ξεκαθαρίσουμε? Υπάρχει διαφορά στο ταμιακό και το λογιστικό. Στο ταμιακό σημαίνει ως το τέλος του χρόνου, όταν κλείνω ταμείο, βεβαίως οποιοσδήποτε νοικοκύρης το καταλαβαίνει αυτό, δεν χρειάζεται πολύ. Τα βάζω κάτω και λέω τόσα έχω πληρώσει στη χρονιά, τόσα εισέπραξα, να δω τι μου μένει, τι μου αποτέλεσμα. Πολύ απλά. Το λογιστικό είναι ότι προσμετράω μέσα σε αυτά που έχω εισπράξει και αυτά που θα εισπράξω και θα έπρεπε να έχω εισπράξει. Λοιπόν, και έτσι παραποιείται. Όμως στα δημοσιονομικά, όπως τουλάχιστον κάποτε τα διδάσκανε στις σχολές, κοιτάς στο κλείσιμο του οικονομικού έτους, γι' αυτό κάνεις κλείσιμο οικονομικού έτους, όπως κάνεις σε όλες τις επιχειρήσεις στον κόσμο και στα νοικοκυριά, κοιτάς πως το λογιστικό ταυτίζεται με το ταμιακό. Στην Ελλάδα, για πρώτη φορά μετά το 2012, με ειδική συμφωνία που κλείστηκε με τους δανειστές μας, το λογιστικό έλλειμμα δεν έχει καμία σχέση με το ταμιακό έλλειμμα του κράτους. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, το μεγάλο θέμα είναι το ταμιακό.
Λοιπόν, διότι αυτά τα 7,1 δις θα πρέπει να βρεθούν στην καινούργια χρονιά. Γιατί αν δεν τη βρεθούν την καινούργια χρονιά, την κάτσαμε τη βάρκα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, εάν βεβαίως μου πείτε ότι ναι ρε παιδί μου, έχουν να εισπράξουν οι άνθρωποι τα 7,1 δις, ίσως και περισσότερα, μέσα στο 18, αλλά δεν τα εισπράξανε και θα τα εισπράξουν, οπότε ναι, υπάρχει το ταμιακό έλλειμμα με την προοπτική να καλυφθεί μέσα στο 18, να το δεχτώ. Αλλά προσέξτε όμως τι γίνεται με τα ελλείμματα όλα τα τελευταία χρόνια. Προσέξτε, το 2014, ξεκινήσουμε από τότε που είμαι το που λέγεται success story Σαμαρά. Έτσι, λοιπόν, το 2014 είχαμε καθαρό αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού 4,2 δις. Έλλειμμα. 4,2 δις έλλειμμα, που κατά το άλλα θα φεύγανε. Μάλιστα ο κύριος Τσιρώνης διάβασα πρόσφατα ότι δήλωσε ότι σώσαμε τη χώρα, γιατί ο Σαμαράς ήταν προγραμματισμένος να κάνει Brexit. Αυτός ο τύπος που είναι και των πρασίνων οικολόγων είναι σαν και εκείνον τον τύπο που ήταν τους πράσινους στη γερμανική κυβέρνηση, του Κολ που βοβάρτιζε τη γερμανική, του Σρέντα που βοβάρτιζε τη Γιουγκοσλαβία, και ένα ολόκληρο κόμμα, το κόμμα του στο συνέδριο τάχτηκε ενάντια, τον χτύπησε και παρόλα αυτά αυτός ακολούθησε την πολιτική του Φίσερ. Ο Φίσερ λοιπόν, σαν το Τσιρώνης, ο Τσιρώνης λοιπόν μας εγκλήτωσε από το Brexit. Λοιπόν, γιατί μας τα λέγει τότε να τον ψηφίσουμε, ότι θα τον ψηφίσουμε για να μας γλιτώσει από τον Brexit, μας τα λέει τώρα. Λοιπόν, δείτε τώρα με το success story Σαμαρά. Το success story Σαμαρά μας άφησε ένα έλλειμμα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος. Το 2014, 4,2 δις. 4,2 δις. Αυτό ήταν το έλλειμμά τους. Για όσους από αυτούς που λένε, γιατί κάτι καραγκούνιδες μου λένε, κάτι περίεργοι τύποι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κυκλοφορούν στα ραδιόφωνα και μιλάνε για την επιτυχία του προϋπολογισμού Πιχαρδούβελη και Σαμαρά. Έτσι, μας άφησε 4,2 δις. Λοιπόν, το 2015 το κλείσιμο του προϋπολογισμού έφερε έλλειμμα 2,6 δις. Μικρότερο από το 2014. Ο λόγος, γιατί τότε είχαν κόψει πάρα πολλές δαπάνες. Δεν ικανοποίησαν πάρα πολλές δαπάνες λόγω της διαπραγματευτικής ισχύως της κυβέρνησης. Λοιπόν, το 2016 εκτινάσεται στα 3,6 δις το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, το ταμιακό έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, και τώρα το 2017 έφτασε στα 7,1 δις, πάνω από 7,1 δις. Θα δείτε ότι όταν φτάσουν τα απολογιστικά στοιχεία θα έχει διαμορφωθεί ψηλότερα. Ίσως και να κουμπάει τα 8. Λοιπόν, άρα μιλάμε για ένα συνεχές ταμιακό έλλειμμα του κράτους στον προϋπολογισμό του, το οποίο μεγενθύνεται και το 2017 εκτινάχθηκε. Κατανοητό αυτό? Αντιλαβού, όπως λέμε. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και το αστείο είναι ότι μας παραμυθιάζουν ότι ακόμη και με τη εμφανίζουν από το γενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού μείον 877, πώς το βγάζουν αυτό? Έχει να κάνει με τον τρόπο που τα υπολογίζουν με συμφωνία με τους δανειστές. Άσχετο, δεν παρουσιάζουν στοιχεία εδώ. Το δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι εκτινάσονται οι τόκοι, παρακαλώ. Το 2017 πληρώσαμε, σύμφωνα με προσωρινή εκτίμηση, πάνω από 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόκοι για το δάνειο. Μόνο τους τόκους, μόνο τόκοι. Του χρέους. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι το μεγάλο κομμάτι των τόκων πλέον είναι στην κατηγορία λοιποί τόκοι και δεν αφορούν ούτε τα ομόλογα που εξυπηρετούμε ούτε τα έτοκα γραμμάτια. Είναι λοιποί τόκοι. Οι λοιποί τόκοι είναι όλα τα άλλα που με τον οποίο τον υπόγειο δανεισμό του κράτους μέσω ρέπος, ιστοριών και πώς το λένε, μέσω Τραπέζης Ελλάδος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει εκτιναχθεί, ξεπεράσει τα 30 δισεκατομμύρια. Φανταστείτε ότι τα ομόλογα, αυτή τη στιγμή για τα ομόλογα, τους τόκους για τα ομόλογα πληρώνουμε 2,8 δις. Για τα ομόλογα που εξυπηρετούμε, και εξυπηρετούμε μόνο ομόλογα ιδιωτών,
τα ελάχιστα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που έχουν μείνει δηλαδή, τα παρακατηθέντα από το PSI, και αυτά που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα χέρια της. Από το 2020 και μετά, τα 2,8 θα εκτιναχθούν στα 8 με 9 δις. Οπότε θα έχουμε ένα 3 με 4 δισεκατομμύρια στους λοιπούς τόκους, συν οτιδήποτε άλλο έχει φορτωθεί με τα έντοκα γραμμάτια. Γι' αυτό και υπολογίζουμε ότι γύρω στα 12 δισεκατομμύρια, 11 με 12 δισεκατομμύρια, θα έχουμε τόκους να πληρώνουμε από το 20 και μετά. Για να καταλάβουμε. Να δούμε πού θα φτάσει το ταμιακό έλλειμμα του κράτους. Τα 7,2 δις αυτή τη στιγμή θα πρέπει να καλυφθούν με κάποιο τρόπο, όπως καταλαβαίνει κανείς. Πρέπει να πουληθούν και τα εδάφη της χώρας. Αυτό το πράγμα θα πουληθεί έτσι. Αλλιώς το 18 ξεπουλιέται μέχρι και καρέκλα του Υπουργού. Ξεπουλάνε τα πάντα. Το ερώτημα που είναι, αυτό το έλλειμμα που θα συνεχίζεται, από πού θα καλυφθεί, με ποιον τρόπο? Διότι αυτό που παρατηρούμε, για παράδειγμα, είναι ότι τα εισπρατώμενα έσοδα, παρά τη φοροελεηλασία, παρά την εκποίηση περιουσίας και όλα αυτά τα πράγματα, μειώνονται. Σε σχέση με το 2016 εμφανίζονται μειωμένα τα έσοδα, ενώ οι δαπάνες είναι αυξημένες κατά 2 δισεκατομμύρια. Πώς θα λειτουργήσουν? Αναγκαστικά θα περιορίσουν και άλλο τις δαπάνες. Αναγκαστικά θα αυξήσουν την φοροεπιδρομή. Δεν έχουν κανένα άλλο τρόπο. Μετρημένα κουκιά. Και επειδή βεβαίως δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, αναγκαστικά θα μπουν στην εκποίηση εδαφικής επικράτειας. Και τότε θα δείτε. Πώς θα αντιλαμβάνεσαι αυτό? Είναι πολύ απλό. Θα δώσουν λεφτά για την αξιοποίηση περιφερειών. Μάλλον θα πουλήσουν την αξιοποίηση περιφερειών. Yeah. Και τότε θα δείτε τι ωραία που θα εκτιμήσουν οι ξένοι επενδυτές την ελληνικότητα της Μακεδονίας, την ελληνικότητα της Θράκης, την ελληνικότητα του Μοριά, της Ηπείρου, μαζί με. Και για όποιον αυτά τα θεωρεί εξωπραγματικά. Μόνο όλα όσα έλεγες από το 2011 εξωπραγματικά τα θεώρησαν. Να σας πω κάτι πολύ απλό. Πώς προετοιμάστηκε ο διαμελισμός της Ιουγκοσλαβίας στη δεκαετία του 80? Επειδή έχει βγει πρόσφατα ένα πολύ ωραίο βιβλίο για τα οικονομικά του post-socialism, όπως είναι, γράφουν μια σειρά επιστήμονες μέσα πλέον, γιατί έχουν βγει τα αρχεία, ξέρουν πλέον πώς έχει γίνει, και αναλύεται ειδικότερα η διάσπαση της Ιουγκοσλαβίας από οικονομικής πλευράς. Πώς προετοιμάστηκε? Ο βασικός μοχλός ήταν ο Δέλτα Νιτάφ. Μπήκε το Δέλτα Νιτάφ και τι έκανε? Το πρώτο πράγμα που ζήτησε από το Μιλόσεβιτς τότε ήταν να καταργηθεί η ειδική προνομιακή μεταχείριση του Κωσόβου και της Μακεδονίας, της λεγόμενης Φύρομ, έτσι, όπως τον ονόμαζαν τότε. Μακεδονία το λέγανε. Ναι. Λοιπόν, γιατί αυτό το πράγμα? Για να μπορεί να εκτιναχθεί η ανεργία και η κοινωνική φτώχεια στις πιο καθυστερημένες, αν θέλεις, αναπτυξιακά περιοχές της τότε Ιουγκοσλαβίας. Με αποτέλεσμα το 1985 το 72% των νέων ανθρώπων να είναι άνεργο. 72%, όχι σε αυτές τις περιοχές. Κόσοβο και Μακεδονία. Ναι, ταυτόχρονα κατήργησαν τις ειδικές κρατικές ενισχύσεις αυτών των περιοχών στα πλαίσια του Ομοσπονδιακού Κράτους και επέβαλαν αυξημένη φορολογία σε αυτούς τους πληθυσμούς. Και τότε, όπως βγήκε και πρόσφατα ένας πράκτορας της CIA, αυτός ήταν κανονικά πράκτορας, είναι σε αμερικανικό δίκτυο, βγήκε και είπε πόσα δαπάνησαν για να φτιάξουν τα λεγόμενα εθνικά κινήματα στη Ιουγκοσλαβία την εποχή εκείνη, καταλαβαίνετε πώς διαμορφώνεται. Όμως το πιο βασικό δεν ήταν αυτό. Μάλλον ο βασικός μοχλός ήταν αυτός, ο Δέλτα Νιτάφ, μπουκάρισε μέσα, έτσι. Το βασικό ποιο ήταν? Ήταν ότι εκείνη ακριβώς την εποχή άνοιξαν οι πύλες για την αξιοποίηση της περιοχής. Αυτό πρότεινε το Δέλτα Νιτάφ. Λέει, εφόσον δεν μπορείς να βάζεις το χέρι στη τσέπη και να φορτώνεις με φόρους τις ανεπτυγμένες περιοχές του Ζάγκρεπ, της Κροατίας, Σλοβενίας, που ήταν ανεπτυγμένες περιοχές, βιομηχανικά κτλ. Όποιος θυμάται από την παλιά Ιουγκοσλαβία, εκεί ήταν όλη τη βιομηχανία τους, να φορτώνεις με φόρους αυτούς για να εκεί τους κάτι Αλβανούς, κάτι τέτοιους ξεφτύλες, ας πούμε, εκεί πέρα κάτω. Έτσι έλεγε το Δέλτα Νιτάφ της εποχής. Ναι. Λοιπόν,
τι τους είπε και όταν μπήκε το θέμα καλά πώς θα αναπτυχθούν αυτές τις περιοχές, γιατί άμα δεν υπάρχει ας πούμε αυτό το πράγμα, δηλαδή το κράτος που δεν εξισορροπεί τις ανισότητες, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του, λοιπόν οφείλει να είναι ο ρόλος του, τότε πραγματικά βυθίζεται οι πιο καθυστερημένες περιοχές, αν θέλετε οικονομικά και όλα αυτά τα πράγματα, το έχουμε ζήσει και εμείς εδώ άλλωστε με τις παραμεθόριες περιοχές, βυθίζεται, αλλά υπάρχει λύση και το Δέλτα Νιτάφ πρότεινε κοινοπρακτικές εταιρείες με αμερικανικές πολυεθνικές στην περιοχή. Με αποτέλεσμα το 38 με 42% ξέρετε πόσο με, στην περιοχή της Μακεδονίας να γίνουν οι κρατικές επιχειρήσεις, γιατί δεν σοσιαλιστικές υποτίθεται. Αυτό το σοσιαλισμό που είχαν εκεί, να κάνουν κοινοπραξία με αμερικανικές πολυεθνικές να αναπτύξουν το επενδυτικό περιβάλλον στην περιοχή. Και ήρθαν οι Αμερικανοί ως εργοδότες στην περιοχή και έτσι διαλύσανε τη Ιουγκοσλαβία, δημιουργήθηκε το υπόστρωμα για να μπορέσει να διαλυθεί, διότι η Μακεδονία δεν είχε ανάγκη το ομοσπονδιακό κράτος, γιατί να μην, λέει, τώρα έχει τα κεφάλαια των Αμερικανών από κοντά και οι Γερμανοί, ειδικά για τη Βοσνία, Βοσνία Ζεργοβίνη και τις και την Κροατία, την Κροατία Σλοβενία, οπότε έτσι τη διαλύσανε, έτσι θα έρθουν και εδώ. Στα προβλήματα της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου που την έχουν καταντήσει την πιο καθυστερημένη οικονομικά περιοχή της Ευρώπης, παρακαλώ. Αυτό είναι η μεγάλη κατάκτηση των ελληνικών κυβερνήσεων. Εντάξει, τη συναγωνίζεται η Θράκη, αλλά την έχουν καταδικάσει κυριολεκτικά. Έτσι. Και θα σου έρθουν οι ίδιοι επενδυτές. Και θα σου πούνε να αναλαμβάνουμε εμείς. Και εφόσον αναλαμβάνουμε εμείς, προς τι το ενίον και ανδιέρωτον του ελληνικού κράτους. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ περιμένει τις ξένες επενδύσεις. Μα γι' αυτό, το εννοεί ακριβώς. Μα γι' αυτό μας το λένε. Και επειδή βεβαίως αυτές οι επενδύσεις που έρχονται δεν θα είναι ούτε καν κοινοπρακτικού χαρακτήρα όπως ήταν στη δεκαετία του 80, γιατί έχει αλλάξει μορφολογία ο σύγχρονος καπιταλισμός. Δεν κάνει αυτού του τύπου επενδύσεις πλέον. Οι επενδύσεις είναι ISDIT, η συμπράξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα που κερδίζει. Που Το δημόσιο φορτώνεται το κόστος και τα κέρδη ο ιδιώτης, ή επενδυτικά κεφάλαια τύπου σε αυτά που λέγαμε τα hedge fund, τα οποία εκμεταλλεύονται τίτλους είτε ιδιοκτησίας επί της γης και των ακινήτων, είτε τίτλους που μπορούν να ρευστοποιήσουν περιουσιακά στοιχεία των περιοχών. Αυτό τους ενδιαφέρει και θα έρθουν και θα σας πούνε εδώ ο κύριος Μπουτάρης την έχει στήσει τη δουλειά στη Θεσσαλονίκη, αυτός και ο κύριος Τατούλης είναι πρωτοπόροι σε αυτή την ιστορία. Για πρώτη φορά από την εποχή της αποικιοκρατίας δημιουργείται Κοσμόπολης, έτσι ονομάζανε οι Βρετανοί αποικιοκράτες τα μητροπολιτικά κέντρα που διαμόρφωναν ανά την Ιφίλιο για ειδικό σκοπό. Μακάου είναι πορτογαλικό, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ, Κοσμόπολης. Δεν έχει καν να κάνει με έθνη, κράτη ή οτιδήποτε. Είναι μια πόλη συγκροτημένη η οποία εξυπηρετεί. Αυτό άλλωστε θέλανε να κάνουν. Είναι ένα με την Open Society. Μπράβο. Αυτό θέλανε να κάνουν και στη Θεσσαλονίκη, για όσους ξέρουν ιστορία, από πριν. Γι' αυτό άλλωστε, όταν χρεοκόπησαν ο Σουλτάνος στα 1878, χρεοκοπεί και τι κάνουν οι μάγκες. Οι δανειστές κάνουν κάτι πολύ απλό. Του λένε ότι θα ιδρύσουμε μια τράπεζα, την οποία θα την ονομάσουμε Οθωμανική Τράπεζα, και η οποία θα είναι μασανίκη, θα ανήκει στους δανειστές και θα διαχειριστεί το χρέος και τα δάνεια στην επικράτειά σου. Πού εδραιώθηκε, πού είχε έδρα αυτή η Οθωμανική Τράπεζα? Θεσσαλονίκη. Όχι Κωνσταντινούπολη, που ήταν το Σουλτάνος, Θεσσαλονίκη, γιατί θέλανε Θεσσαλονίκη κάτι ξεχωριστό, Κοσμόπολη, λοιπόν, να μην ανήκει σε κανέναν, όπως αργότερα γίνανε οι Τεργέστη ή τέτοιες περιοχές, δηλαδή, που ήταν βεβαίως τα εθνικά κράτη νικήσανε στην περιοχή, επικρατήσανε με τα χίλια ζόρια και με όλες τις αντιφάσεις, επικρατήσανε. Τώρα επανερχόμεθα στην παλιά κατάσταση, γιατί πλέον η κατάσταση έχει να κάνει με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουμε. Γι' αυτό λέμε αυτά που λέμε, γι' αυτό ξέρουμε ότι θα πάνε έτσι τα πράγματα εάν τα αφήσουμε.
Εάν τα αφήσουμε. Εάν τα αφήσουμε. Και εδώ βεβαίως μπαίνει το θέμα το πολύ απλό. Πώς απαντάς σε αυτή την ιστορία? Για να μπορέσεις να με το απαντήσεις σε μια τέτοια κατάσταση παγκόσμια, απαντάς μόνο με έναν τρόπο. Και αυτός ο τρόπος συγκροτήθηκε και συζητήθηκε πολύ έντονα και αντιμετωπίστηκε με όρους κινημάτων, αν θέλετε, λαούς και όλα αυτά τα πράγματα, στο Μεσοπόλεμο. Στο Μεσοπόλεμο, που πέρασε η παγκόσμια οικονομία μια ανάλογου τύπου κρίση, μόνο που τότε ακόμη το κράτος ήταν ισχυρό, μπορούσε να κρατήσει ηνία έναντι των μεγάλων χρηματαγορών. Ποιο ήταν το στοιχείο? Ήταν η πρώτη παγκόσμια κρίση για την οποία είχε πλήρη συνείδηση το παγκόσμιο καθεστώς. Δηλαδή, τόσο τα επιτελεία του υπεριαλισμού, όσο και όλος ο κόσμος. Είχανε πλήρη συνείδηση ότι εδώ μιλάμε για μια παγκόσμια κρίση. Και τώρα έχουμε, απλά είναι τελείως διαφορετικά δεδομένα. Επειδή λοιπόν, σε σχέση με τις παλιότερες κρίσεις δηλαδή που είχαμε περάσει, τις παγκόσμιες κρίσεις, για πρώτη φορά, γι' αυτό και έχει μείνει στην ιστορία ως παγκόσμια μεγάλη ύφεση. Έτσι, υπήρχε και προηγούμενη μεγάλη ύφεση. Από το 1876 έως το 1893-1896. Και αυτήν είχε χαρακτηρίσει μεγάλη ύφεση. Αλλά επειδή τη θεωρούσαν περισσότερο ως πρόβλημα των μεγάλων ισχυρών οικονομιών και όχι της παγκόσμιας οικονομίας, όπως τουλάχιστον διαμορφώθηκε, γι' αυτό και η μεγάλη ύφεση του Μεσοπολέμου έμεινε στην ιστορία. Σε αυτήν λοιπόν οι οικονομολόγοι ή αν θέλετε και οι λαοί που ενεπλάκησαν κατάλαβαν ότι ο μόνος τρόπος για να βγούμε από αυτήν, μάλλον δύο πράγματα καταλάβανε. Πρώτον, ότι οι λιγότερο δυνατές χώρες, δηλαδή οι χώρες που εξαρτώνται λιγότερο από την παγκόσμια αγορά, δηλαδή είναι λιγότερο εξωστρεφείς, να το πούμε έτσι, ή εξαρτώνται λιγότερο από μερίδια αγοράς στην παγκόσμια αγορά, είναι πιο εύκολα να ανακάμψουν από ό,τι οι μεγάλες οικονομίες. Έτσι, για παράδειγμα, η αμερικανική οικονομία δεν κατόρθωσε να ανακάμψει παρά μόνο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ουσιαστικά με τον Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ για παράδειγμα η ελληνική οικονομία ανακάμπτει μέσα σε ένα χρόνο μετά τη χρεοκοπήδωση του 32. Σαν καπιταλιστική οικονομία, δεν λέω ότι έγινε καμία φοβερή πράγμα, αλλά ανέκαμψε κάτι που δεν το κατόρθωσε οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν το κατόρθωσε η Βρετανία, δεν το κατόρθωσε η Γαλλία. Όποιος θέλει να μάθει, πολύ εύκολα να βρει τις εκθέσεις της κοινωνίας των εθνών της εποχής. Η συνέπεια αυτού ακριβώς το γεγονός ήταν ότι ξεκίνησε ο πόλεμος. Ναι. Αλλιώς δεν μπορούσαν να το λύσουν. Όχι, ακριβώς. Οι μικρές όμως χώρες, όπως η Τσεχοσλοβακία της εποχής, όπως η Γιουγκοσλαβία της εποχής, όπως η Ελλάδα της εποχής, όπως η Βουλγαρία της εποχής, βγήκαν πιο εύκολα από αυτή την κρίση. Βεβαίως δεν τους επιτρέψανε να οδηγηθούν, να ολοκληρώσουν αυτό το κύκλο ανάκαμψης, διότι πολύ απλά είχαν συμφέροντα τρομερά τα οποία δεν επέτρεπαν σε αυτήν την ιστορία και δυστυχώς δεν υπήρχαν πολιτικές ηγεσίες. Και ενέπλεξαν και στον πόλεμο. Ναι. Δεν είχαν και πολιτικές ηγεσίες τέτοιες που να μπορέσουν να αντισταθούν σε αυτήν την ιστορία. Όμως τι βγήκε? Βγήκε αυτό το θεωρητικό καταστάλαγμα που διατύπωσε για πρώτη φορά που διατύπωσε από τη μεριά του Κέινς, ο οποίος λέει ότι τις συνθήκες παγκόσμιας κρίσης αυτό που προέχει είναι οικονομική αυτοτέλεια. Yeah. Και έτσι οι οικονομίες, προκειμένου να αντισταθούν στην παγκόσμια κατάρρευση, έτσι, θα πρέπει πάση θυσία να στραφούν προς το εσωτερικό τους και να αξιοποιήσουν όλο το παραγωγικό τους δυναμικό, όχι με τη λογική των συγκριτικών πλέον εκτιμάτων της παγκόσμιας αγοράς, το ρικαρδιανό παλιό, εφόσον εσύ μπορείς να το φτιάξεις καλύτερα από μένα γιατί θα το παράξω εγώ. Όχι. Ακόμη και σε συνθήκες όπου εσύ σου κοστίζει περισσότερο το να το φτιάξεις εσύ, θα το φτιάξεις εσύ μόνο και μόνο για να βγάλεις την οικονομία σου από την κρίση, από την παγκόσμια ύφεση. Γιατί το βασικό ζήτημα είναι να δουλέψει ο παραγωγικός μηχανισμός, να μπει σε λειτουργία, να βρει δουλειά ο κόσμος, να δημιουργηθεί εισόδημα, να αρχίσει να προωθείται μπροστά. Στην δική μας περίπτωση από το 1932, εκείνη την περίοδο, διαμορφώθηκε μια εκπληκτική οικονομική σχολή, η ιστορική οικονομική σχολή της εποχής. Είχε σχέσεις με τη γερμανική ιστορική σχολή, αλλά όχι τόσο. Η ταύτισή τους δεν ήταν και τόσο. Δεν υπήρχε ταύτιση.
Και λέει ακριβώς αυτό. Ο πρώτος που θέτει ξεκάθαρα το ζήτημα της οικονομικής αυτοδυναμίας, της οικονομικής αυτάρκειας, παρακαλώ, και το χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, είναι ποιος? Ο διοικητής που μετά διετέλεσε και πρωθυπουργός για κάποιο διάστημα, ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, ο Διομήδης. Λοιπόν, αυτός μετά το 30, την κατάρρευση δηλαδή, λέει προέχει η οικονομική αυτοτέλεια της χώρας να μην ακολουθεί τους κύκλους της παγκόσμιας αγοράς. Πάει καλά η παγκόσμια αγορά, επιβιώνουμε. Πάει κατά διαόλου η παγκόσμια αγορά, διαλυόμαστε. Δε, όχι έτσι. Να ξαναβάλουμε σε αυτή την ιστορία. Και ολόκληρη το σύνολο, η κυρίαρχη σχολή οικονομικής σκέψης εποχής κάνει μεγάλη στρόφη στο να μπορεί να βρει με ποιον τρόπο θα στηθεί βιομηχανία, θα μπορεί να αναπτύξει εσωτερική αγορά η ελληνική οικονομία, ώστε να μπορεί να στηριχτεί στα πόδια της, στα δικά της μέσα, και έτσι αναπτύσσεται για πρώτη φορά μια οικονομική προβληματική που στήριξε, που θεμελιώθηκε πάνω στο ερώτημα, στο βασικό ερώτημα, αν είναι βιώσιμη ή όχι η ελληνική οικονομία. Μέχρι τότε η θεωρία ήταν ότι δεν ήταν βιώσιμη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ξένες πλάτες, ξένα κεφάλαια, ξένη προστασία. Για πρώτη φορά θεμελιώθηκε ότι ναι, είναι βιώσιμη εάν και εφόσον. Μάλιστα. Βεβαίως, από εκεί και πέρα, ο τρόπος που απαντούσε ο άλλος είναι, ο καθένας είναι βιώσιμη, εξαρτάται από τα πια, από τον τρόπο που καταλάβαινε τα κυρίαρχα συμφέροντα στην εποχή του. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο. Είναι ο Δημήτρης Καζάκης στο μικρόφωνο μαζί με τον και συζητάμε και από το ζήτημα του Αλέξανδρου Διομήδη. Έτσι θυμηθήκαμε, ο Αλέξανδρος Διομήδης ήταν πρόεδρος, διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, που ήταν η εκδότια τράπεζα στην Ελλάδα πριν τη δημιουργία της Τραπέζης Ελλάδος το 1928. Έγινε και διοικητής της Τράπεζης Ελλάδος, ο πρώτος διοικητής της Τράπεζης Ελλάδος. Υπήρξε και πρωθυπουργός μάλιστα στη μεταβατική περίοδο της λήξης του εμφυλίου πολέμου, το 49 Ιούνιο του 49 με τον Ιανουάριο του 50. Υπήρξε υπουργός οικονομικών, και όποιος ενδιαφέρεται, γιατί βλέπω κάποια σημειώματα που μου στέλνουν και τα λοιπά, αν διαβάσετε το ιδιαίτερα το κείμενό του που γράφτηκε, δημοσιοποιήθηκε το 1934, μάλλον εκδόθηκε το 1934, και λέγεται «Μετά την κρίση, οικονομική και δημοσιονομική μελέτη 1932-1934», που απαρτίζονται είτε από άθρα είτε από εισηγήσεις του προς τις τότε κυβερνήσεις. Εκεί λοιπόν θέτει το κορυφαίο θέμα: οικονομική αυτάρκεια, αυτονομία, αυτοτέλεια. Είναι αυτό που λέμε ανεξάρτητη Ελλάδα. Αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, κλάψτε χαράλαμπε. Το βασικό πρόβλημα, βέβαια, και κατά τη γνώμη μου του Διομήδη, είναι ότι αυτό το συνέδεε με τον εδαφικό επεκτατισμό της χώρας. Θεωρούσε δηλαδή ότι για να μπορέσει να το κάνει αυτό το πράγμα, έπρεπε να προσαρτήσει και άλλα εδάφη της εποχής εκείνης. Στο πνεύμα της εποχής. Ναι, είναι το ζήτημα του ζωτικού χώρου της εποχής. Δυστυχώς αυτή η άποψη ενισχύθηκε και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από πάρα πολλούς. Έφτασε στο σημείο ο κύριος Μαρινάτος, αν θυμάμαι καλά, που έκανε την ανασκαφή στο ακροτήρι της, να γράψει μια ολόκληρη μπροσούρα, και μάλιστα στα αγγλικά, έκδοση 1946, όπου υποστήριζε ότι χωρίς αποικίες ο ελληνισμός δεν μπορεί να επιβιώσει. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι τρελά πράγματα, γιατί εκεί δεν είχαμε αξιοποιήσει εμείς την εποχή ακόμη, την εποχή για την οποία μιλάει ο Διομήδης, ή ακόμη και την εποχή που συζητάει για την επέκταση μέσω αποικιών ο Μαρινάτος. Ο Έλληνας αγρότης στη Βοιωτία, όχι ο Έλληνας αγρότης στη Μακεδονία, έτσι, ήταν ακόμη με το ισιώδιον άρωτρον, και μάλιστα γράφονταν εξαιρετικές μελέτες για την εποχή εκείνη, για το πώς θα γλιτώσει επιτέλους ο Έλληνας αγρότης από το ισιώδιον άρωτρον. Δηλαδή από το άρωτρο που επινοήθηκε την εποχή του Ισίωδου, δηλαδή έλεος. Λοιπόν, έτσι. Αυτά τα πράγματα που συζητάμε είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που ισχύει σήμερα.
οι χώρες μπορούν να επιβιώσουν σήμερα ή να βγουν από την κρίση εάν κοιτάξουν τα, αν κατοχυρώσουν την οικονομική τους αυτοτέλεια, δηλαδή εάν γίνουν ανεξάρτητες οικονομικά, πολιτικά, φυσικά και απόψεις. Πόσο δύσκολο είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα να βγει από αυτή τη στρούγα και να αποκτήσει την αυτάρκεια και την αυτοτέλεια και την αυτάρκεια της? Εντάξει, αυτάρκεια δεν χρειάζεσαι με την έννοια της διεθνοποίησης της οικονομικής ζωής σήμερα, με την έννοια ότι η διεθνοποίηση σήμερα σου επιτρέπει. Κάποια αυτάρκεια, ναι. Ναι, αλλά τη δυνατότητα, ας πούμε, να έχεις να βάλεις μπρος την παραγωγική μηχανή και να αξιοποιήσεις ορθολογικά ό,τι έχεις και δεν έχεις, αυτό είναι το αυτονόητο που λέω. Και εκείνο που έχω ως ερώτημα μέσα μου είναι πόσο δύσκολο είναι να αποκατασταθεί η παραγωγή σε αυτή τη χώρα που έχουν ξεπουληθεί εξοπλισμοί όλη η παραγωγική βάση αυτής της χώρας. Εντάξει, αυτό το πράγμα είναι σχετικά πιο εύκολο σήμερα. Είναι γεμάτη από ερείπια βιομηχανικά όλη η Ελλάδα. Τότε που μιλάγαμε τον Αλέξανδρο Διομήδη, είναι πιο εύκολο σήμερα από την εποχή του. Στην εποχή του έκανε διεθνές εμπόριο με χρυσό. Σήμερα πώς γίνεται? Με συνάλλαγμα ή με διακατοικού τύπου συμφωνίες. Επειδή όμως ο χρυσός εξέλιπε, καθότι οι χώρες που δεν ήταν ημπεριαλιστικές, με αυτοκρατορίες, με αποικίες και ιστορίες, δεν είχαν χρυσό, έτσι. Λοιπόν, εμείς χρεοκοπήσαμε ακριβώς γιατί δεν είχαμε χρυσό να πληρώνουμε τα χρέη μας σε χρυσό. Λοιπόν, η Ελλάδα του 32. Λοιπόν, τι έκανε? Τότε ανακαλύφθηκε μια νέα μέθοδος εμπορίου που λέγεται clearing. Δηλαδή, σου δίνω εμπόρευμα, σου μου δίνεις εμπόρευμα. Ναι. Και αποφασίζουμε μεταξύ μας σε τι τιμές και ποιες ισοτιμίες. Αυτό το clearing εφαρμόστηκε από τη φορά το 1932 μετά τη χρεοκοπία με τη Γερμανία, ένα από τα μεγαλύτερα clearing. Το οποίο δημιούργησε ένα τρομακτικό πλεόνασμα υπέρ της Ελλάδος, το οποίο δεν το ανέχτηκε η Γερμανία και με επέμβαση στον μετέπειτα μέγα δικτάτορα Μεταξά το μετέτρεψε σε έλλειμμα εναντίον της Ελλάδος, αλλάζοντας τις ισοτιμίες. Αυτό ήταν μία από τις μαγικές συνταγές του Σάχτ, πρωτοτραπεζίτη του Χίτλερ. Και φυσικά τους ξενόδουλους, ξεπουλημένους 4 Αυγούστου του καθεστώτος, οι οποίοι δεν ξέραν το θέμα ποιος μας αγοράζει να πουληθούμε. Λοιπόν, ένα μεγάλο σκάνδαλο λοιπόν αυτό το πράγμα, το που μας το χρωστάει η Γερμανία. Στα πρώτα χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έμπαινε και το θέμα του clearing. Γι' αυτό και η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του 1944 έβαζε την περίοδο ανομαλίας από το 1936 μέχρι την απελευθέρωση. Και άρα οι οφειλές της Γερμανίας ήταν από το 1936 μέχρι την απελευθέρωση και όχι από την κατοχή και μετά. Λοιπόν, σωστά το βάζε, γιατί είχε σοβαρούς οικονομολόγους και ανθρώπους δηλαδή που σκεφτούσαν την πατρίδα την εποχή εκείνη, οπότε έμπαινε μέσα και το clearing με τον τρόπο δηλαδή που το διευθέτησε ο δικτάτορας Μεταξάς με την 4η Αυγούστου, το καθεστώς 4η Αυγούστου και τους χιτλερικούς, γιατί τότε ήταν χιτλερική η Γερμανία. Ναι, ναι, από το 33. Λοιπόν, το δεύτερο πολύ βασικό ζήτημα ήταν το νόμισμα. Με τη χρεοκοπία του νομίσματος έπαψε να ισχύει η λεγόμενη χρυσή δραχμή, δηλαδή ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε η δραχμή να ανταλλάσσεται με χρυσό και μάλιστα σε σταθερή ισοτιμία. Λοιπόν, και άρχισε να γίνεται η αναγκαστική κυκλοφορία δραχμής, δηλαδή η χάρτινη δραχμή. Με αυτή τη χάρτινη δραχμή κατόρθωσε η ελληνική οικονομία να βγει από το αδιέξοδο. Βεβαίως ακόμη δεν είχαν τη δυνατότητα τότε για πρώτη φορά, αντιλαμβάνονται οι κυβερνήσεις, κυρίως Παπαναστασίου και λοιπές, κυρίως Παπαναστασίου θα μπορούσα να πω, αλλά και αργότερα με τους οικονομολόγους που λέγαμε προηγουμένως, καθισωτικοί μεν, αλλά αντιλαμβανόντουσαν ότι η χώρα πρέπει να σωθεί, πρέπει να μπορεί να στάκεται στα πόδια της. Εφαρμόζονταν τις οικονομικές γνώσεις που είχαν. Ή τουλάχιστον προσανατολίστηκαν στη λογική αυτή. Δηλαδή ξεφύγαν από μια γενική θεωρία και προσανατολίσαν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί η χώρα κάθεται και λίγο να χρεοκοπεί αυτό το πράγμα, όταν αλλάζουν οι διεθνείς συνθήκες. Λοιπόν, και είπανε το εξής απλό πράγμα. Είπανε, μετατρέψιμη δραχμή, άμεση δηλαδή, η χάρτινη λεγόμενη δραχμή και χρηματοδότηση. Με αυτό κατόρθωσαν να μην χαθούν οι καταθέσεις, να μην κλείσουν οι τράπεζες ούτε μία μέρα, ακόμη και όταν ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Κατόρθωσαν να μην καταστραφεί, να μην καταρρεύσει η οικονομία, παρά το γεγονός ότι μετά τη χρεοκοπία κλείσανε 5 τράπεζες βασικές.
Και λοιπόν, να μπορεί να σταθεί στα πόδια της για πρώτη φορά βιομηχανία. Η κεντρική τράπεζα έχει σημασία. Βέβαια. Όχι οι διάφορες τράπεζες. Οι υπόλοιπες δεν τρέχει τίποτα. Μαγαζιά είναι, τα κλείνεις λοιπόν, και τα στείνεις. Κάποιοι κερδοσκόποι χάνουν, βεβαίως. Τα χάσανε τα λεφτά τους, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά η βιομηχανία για πρώτη φορά άρχισε να στέκεται στα πόδια της. Η ιστορική της οικονομίας εντοπίζουν την απαρχή της ελληνικής βιομηχανίας ακριβώς αυτή την περίοδο. Λοιπόν, εφαρμόζεται προστατευτισμός. Ο ίδιος ο Βενιζέλος λέει ότι το μισό ισοζύγιο θα σβήσει με απόφαση της κυβέρνησης. Περίπου 7 εκατομμύρια χρυσές λίρες εποχής. Δηλαδή, πράγμα που σημαντικό για να μπορεί να μην έχεις ανάγκες. Αυτό σημαίνει κράτος και αυτό σημαίνει, αυτό χρειάζεται σήμερα να καταλάβει και ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας. Και μάλιστα δεν υπήρχε ακόμη η δυνατότητα έκδοσης της δραχμής στην Ελλάδα. Εκεί αντιλαμβάνονται τη σημασία το να εκδίδουν οι ίδιοι τη δραχμή και μπαίνει μπρος η δημιουργία του λεγόμενου νομισματικού Ινστιτούτου, δηλαδή ο Χολαργός. Ξεκινάει περίπου το 35, απόφαση το 32-33, αν θυμάμαι καλά τις ημερομηνίες, και αρχίζει να φτιάχνεται, μόνο που δεν κατόρθωσαν να το λειτουργήσουν, έπεσε η δικτατορία τα πάντα. Στο Μόναχο ακόμα ήταν. Ναι, ερχόταν από. Όχι. Ήταν σε τρεις. Είτε από το Παρίσι, ερχόντουσαν, είτε τα χαρτονομιζόταν από την Αμερική. Αλλά προτιμούσαν τη Αμερική, διότι η Αμερική εξασφάλιζε την ποιότητα του χαρτονομίσματος. Τα χαρτονομίσματα που ερχόντουσαν από την Αμερική ήταν περισσότερο αδιάβλητα, δηλαδή ήταν πολύ πιο δύσκολο να τα πλαστογραφήσεις. Οπότε προτιμούσαν. Οι Ευρωπαίοι ήταν απατεώνες εξορισμού. Φτιάχνανε ανάλογα με τα πολιτικά του συμφέροντα. Αν λοιπόν παραγγέλνανε από τους Ευρωπαίους τα χαρτονομίσματα, κινδυνεύαν να τους φέρουν πλαστά. Οπότε τα φέρνανε από την Αμερική. Η Αμερική δεν είχε άμεσα συμφέροντα που διακυβεύονταν την εποχή εκείνη. Τα χρέη προς την Αμερική, προς την Αμερικανική κυβέρνηση, ήταν πάρα πολύ λίγα την εποχή εκείνη. Οπότε προτιμούσαν να έρθουν και μάλιστα οι νομισματικές μελέτες της εποχής λένε ότι τρεις ήταν οι βασικές πηγές, ας πούμε, που φέρναν τα χαρτονομίσματα. Σε ολόκληρη την ιστορία του ελληνικού κράτους, οι αμερικανικές πηγές ήταν καλύτερες, μέχρι βεβαίως που μας εμπάλανε στον Bretton Woods μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά λέω, αυτό το αντιλήφθησαν. Δεν μπόρεσε να γίνει λόγω Τετάρτου Αυγουστιανών και μεταξά, και λειτουργήσε αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την πρώτη δημιουργία της δραχμής, της δραχμής απελευθέρωσης. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία. Έτσι έγινε. Έτσι μπόρεσε η Ελλάδα να πατήσει τα πόδια της και να προχωρήσει προς τα έξω. Αν βέβαια είχε μια πολιτική άλλη, παράδειγμα, συζητιόνται πολλά σήμερα για τα ζητήματα που έχουμε και τα Βαλκάνια και τον τρόπο που έχουν δημιουργηθεί. Ο Βενιζέλος είχε μια φοβερή ιδέα. Να επαναφέρει με έναν τρόπο την έννοια της Βαλκανικής Ομοσπονδίας. Βεβαίως ήταν ασυνεπής ο ίδιος ο πολιτικός στην έννοια της Βαλκανικής Ομοσπονδίας. Έχουν αυτοί εξαιρετικά κείμενα για την ιστορία αυτή και την υπόθεση. Δηλαδή στην ουσία είναι μια αναβίωση της Βαλκανικής Αντάντ, αλλά σε οικονομικοπολιτικό περιβάλλον. Αυτό βεβαίως δεν συνέφερε τους Εγγλέζους, τους Γερμανούς, τους Καναδούς. Σε παρακαλώ. Έτσι. Αλλά ήταν μια βαθιά πεποίθηση των Ελλήνων πολιτικών, το πιο σοβαρό του. Έκανε κάτι για να το προωθήσει αυτό. Έγιναν βήματα. Έγιναν πολλά πράγματα σε αυτή την ιστορία. Βέβαια ποτέ δεν υλοποιήθηκαν με πολύ μεγάλες ανατροπές εδώ μέσα στην ιστορία αυτή, και φυσικά τα ξένα συμφέροντα δεν θέλανε με τίποτα μια συνένωση των Βαλκανικών κρατών. Γιατί ήταν κακή αυτή η ιδέα? Εάν τύχαινε να συμβεί αυτό με κάποιους τρόπους, έτσι, που είχε προωθηθεί, έχουν γραφτεί μελέτες για τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, την εποχή εκείνη, τότε ούτε εθνικισμοί, συγκρούσει εθνικισμών, που στην ουσία ήταν η βιτρίνα είτε για ανάμειξη ξένων δυνάμεων ή για δυναστικά και ολιγαρχικά συμφέροντα στην περιοχή. Και βεβαίως τα Βαλκάνια θα αποκτούσαν μια γεωστρατηγική αλλά και οικονομικοπολιτική βαρύτητα, η οποία θα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή για τα δεδομένα της εποχής, και ενδεχομένως να άλλαζε και η πλάστικα της ιστορίας, και ενδεχομένως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος να μην μπορούσε να συμβεί.
να ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Μέσα στα αυτά τα πλαίσια ήταν νομίζω και η προσπάθεια της Ιουγκοσλαβικής ηγεσίας να συμπεριλάβει τη Βουλγαρία. Βέβαια. Στην Νότιο Σλαβική. Όχι, αυτό ήταν δεύτερο. Αυτό το δεύτερο ήταν δεύτερο. Το βασικό ζήτημα ήταν όταν δημιουργείται μετά την κατάρρευση της Αυστρο-Ουγγαρίας, που δημιουργούνται δύο μεγάλα κράτη. Δημιουργούνται ισχυροί πυλώνες σταθερότητα στην κεντρική Ευρώπη. Η Τσεχοσλοβακία και η Ιουγκοσλαβία. Αυτά πρέπει να τσακιστούν. Γι' αυτό ήθελα να τα τσακίσουν από τότε. Και δεν θέλανε με τίποτα. Και δεν καταλαβαίνω και αυτούς που λένε, ας πούμε, καταγγέλνουν τη Βαλκανική Ομοσπονδία. Γιατί ρε παιδιά, την καταγγέλνουν ποιοι? Αυτοί που παραδώσαν τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, τι να πεις. Δεν είναι σίγουρο ότι η εξέλιξη θα ήταν οπωσδήποτε δυτική. Όχι. Όπως της Ιουγκοσλαβίας. Όχι, βέβαια. Λόγω όχι. Βέβαια της ξένης επέμβασης, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι. Τι να πω τώρα για την ανθρώπινη φύση που γράφει ο Θουκυδίδης. Εντάξει, ισχύει, όλα αυτά ισχύουν. Όλα αυτά που παίρνεις, τα μέτρα που παίρνεις, τα βήματα που κάνεις, είναι πάντα με ρίσκα και. Και δεν είναι ότι κάναμε κάτι και τελείωσε. Αυτό είναι, το κατοχυρώσαμε. Όπως για παράδειγμα μια μεγάλη μπούρδα που ακούγεται και στην συζήτηση, και όχι τώρα στην τρέχουσα συζήτηση, στην υποτίθεται θεωρητική συζήτηση, είναι ότι από τη στιγμή που το κράτος, το έθνος αποκτά κράτος, τελείωσε. Έχουμε έθνος κολοκύθια με τη ρίγανη. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Γιατί? Γιατί εκτός από το πολιτιστικό στοιχείο, το γλωσσικό στοιχείο και όλα αυτά, υπάρχει ένας καθοριστικός παράγοντας συγκρότησης έθνους που λέγεται η κοινή οικονομική ζωή. Μάγκες. Ένα στοιχείο. Ναι, το οποίο είναι θεμελιώδες. Γιατί, θεμελιώδες. Γιατί αυτό ζουν οι άνθρωποι. Εάν εμείς δεν έχουμε ευημερία στην πατρίδα μας, θα υπάρξουν δεύτερες σκέψεις. Και τότε θα αρχίσουν να αναβιώνουν πράγματα γιατί, από το παρελθόν. Ενδεχομένως ή από, πώς να το πούμε, από υποβολής άλλων. Αυτή σίγουρα είναι η βασική προϋπόθεση. Έτσι. Δεν αρκεί δηλαδή να είναι στον πολιτισμό. Όχι βέβαια, είναι τέσσερις προϋποθέσεις. Κοινή γλώσσα, κοινή ιστορία, κοινός πολιτισμός και κουλτούρα και κοινή οικονομική. Να σκεφτείς ότι η Ιουγκοσλαβία στην ουσία είναι ένας λαός, αν εξαιρέσεις τους Σλάβο-Μακεδόνες οι οποίοι είναι Βούλγαροι. Στην ναι, καταλογή. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου. Οι υπόλοιποι μιλάνε την ίδια γλώσσα, με αν με καταλαβαίνεις. Κάτι θρησκευτικές διαφορές έχουν μόνο. Και παρόλα αυτά. Για να λειτουργήσει, ας πούμε, η εξωτερική επέμβαση, υπήρχε το μικρόβιο, μου φαίνεται, που το καλλιέργησε, ας πούμε, η ξένη επέμβαση στη Ιουγκοσλαβία. Σωστό. Σωστό. Μα το μακεδονικό ζήτημα και το βαλκανικό ζήτημα και το ανατολικό ζήτημα δεν το δημιούργησαν οι εθνικισμοί, όπως και αν τους καταλαβαίνει κανείς. Το δημιούργησε η επέμβαση των ξένων δυνάμεων και η ανάγκη οι ξένες δυνάμεις να αποκτήσουν από το 1878 και μετά ιδιαίτερα σφαίρες επιρροής και απικίες μετά την κατάρρευση του Οθωμανικού. Και απάνω στις διαφορετικότητες. Ναι. Άλλωστε πότε ξεκίνησε η σφαγή της Μακεδονίας? Μετά τη συμφωνία του Μίντσερ. Αυστριακή Σουλτάνος Ρώση. Που προτείνανε το περίφημο πρόγραμμα πώς το λένε, μεταρρυθμίσεων στο μακεδονικό Βιλαέτη. Με Ρώσους μάλιστα προϊσταμένους και παρουσία Αυστριακών αξιωματούχων. Και έγινε ο παζουλισμός. Ωραία σούπα. Έτσι. Λοιπόν, με τον κόκκινο Σουλτάνο, εδώ όπως τον λέγανε τότε. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, ο Αβδούλ Χαμίτ νομίζω ήταν αυτός. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αλλά έτσι στήθηκε το ζήτημα. Δεν είχε να κάνει με το γεγονός ότι σφαχτήκαν οι λαοί μεταξύ τους. Όχι, χωρίς υποκίνηση. Όχι χωρίς υποκίνηση. Υπήρανε δυναστικά και ολιγαρχικά συμφέροντα υπό την προστασία τους, στήσαν τα κομιτάτα, η κάθε πρεσβεία το δικό του κομιτάτο και έστειλαν επάνω να σφαχτούν. Αυτό έγινε στην ιστορία. Χωρίς υποκίνηση δεν θα γινόταν τίποτα. Το πιθανότερο για μένα, εάν δεν υπήρχε η ανατροπή των δεδομένων στη Μακεδονία που επέβαλε η συμφωνία του Βερολίνου 1878. Και όλη μετέπειτα πορεία ανταγωνισμού των μεγάλων συμφερόντων για την περιοχή και τον έλεγχο, υπήρχε πολύ ισχυρή πιθανότητα, χωρίς να λέμε, γιατί η ιστορία πορεύεται σαν σύστημα πιθανοτήτων και όχι βεβαιότητες. Okay. Έτσι. Λοιπόν, το όνειρο και το όραμα του Ρίγα να πατούσε ξανά, να έβρισκε υλική βάση, όχι μόνο στην ελληνική πλευρά.
αλλά και επαστατικά εθνικά κινήματα και, στις άλλες εθνότητες των Βαλκανίων. Και μπορεί να ήταν μια χαλαρή συνομοσπονδία, να είχε, ξέρω εγώ, πολλά διάφορα χαρακτηριστικά. Τελείως χαρακτηριστικά, αλλά το όραμα είναι αυτό. Μεγάλα Ενωμένα Βαλκάνια. Με την ελληνική κουλτούρα πριτανεύουσα. Γιατί ήταν η πιο συγκροτημένη. Δηλαδή, με αυτή την έννοια, λέει και ο Κακομοίρης ο Ρήγας, δεν ήταν εθνικιστής με τη σύγχρονη. Τον καιρό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι λαοί οι Βαλκανικοί δεν είχαν καμία αντιπαλότητα μεταξύ τους. Καμία. Όποιος ξέρει. Γι' αυτό οι μεν μιλούσαν τη γλώσσα των δε. Φυσικά. Και οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι και οι Έλληνες μιλούσαν όλη τη γλώσσα των άλλων. Μα στην. Πολλοί λεγόμενοι Σλαβομακεδόνες συμμετείχαν στην Επανάσταση του 21. Το ότι καταπνίχθηκε αυτή έχει να κάνει με μια σειρά άλλους παράγοντες ήδη από το ξέσπασμα των οπλαρχηγών της περιοχής του Ολύμπου και Βόρεια. Συμμετείχανε πάρα πολύ. Η ιστορία έχει καταγράψει ονόματα. Ορισμένοι μάλιστα από αυτούς ήρθαν ως ετερόχθονες στο Ελληνικό Βασίλειο. Και συμμετείχαν στην Εθνοσυνέλευση της 3 Σεπτεμβρίου 1843. Ήταν... Δεν μιλούσαν καν ελληνικά. Ναι, αλλά ήταν Σλαβομακεδόνες μεν βουλγαρόφωνοι, αλλά με ελληνική συνείδηση. Αυτό λέω. Αυτό το φαινόμενο υπήρχε και αλλού. Και στον Κάφκασο υπήρχαν τουρκόφωνοι με ελληνική συνείδηση. Φυσικά. Μα αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι η διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης δεν έχει να κάνει. Σίγουρα, δεν είναι στενά δεμένο με την καταγωγή, όχι, όχι, ή με τη γλώσσα ή οτιδήποτε. Χώρια το γεγονός ότι όταν είσαι ένα κυρίαρχο πολιτισμό στην περιοχή, ο οποίος είναι λειτουργικά κυρίαρχος, εκτός όλων των άλλων, δεν είναι κυρίαρχος γιατί στο βάζω με το βούρδου λαγό από πάνω, αλλά είναι λειτουργικά κυρίαρχος. Αυτός προσφέρει την παιδεία, αυτός προσφέρει τη δυνατότητα εξέλιξης ή ανάπτυξης. Αναγκαστικά, όποιες και να είναι οι καταγωγές σου ή οι πορείες σου, εκφράζεσαι μέσα από αυτόν τον πολιτισμό. Αυτό συνέβησε με πάρα πολλές εθνότητες στην περιοχή. Γι' αυτό και όταν το Ελληνικό Βασίλειο φρέθηκε με 50-50 Αλβανούς, Αρβανίτες της εποχής, και είναι άσχετο ποιοι ήταν οι Λυρίοι και αν ήταν όχι, εκείνη την εποχή μιλούσαν άλλη γλώσσα. Έτσι, λοιπόν. Και συμμετείχαν στην Επανάσταση του 21, πρωτοστατήσαν οι Αρβανίτες. Και μάλιστα η βασική οπλαρχηγή της περίοδου. Ο Δε Μπότσαρες έγραψε ποίηματα για την Ελλάδα στα Αρβανίτικα. Και όχι μόνο. Ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να δώσει και γραφή στην αρβανίτικη γλώσσα με ελληνικούς χαρακτήρες. Απέτυχε γιατί βεβαίως όλοι αυτοί περάσαν από μαχαίρι. Μάλλον περαστήκαν από μαχαίρι, το μαχαίρι των Προυχόντων, των Κοτσαμπάσιδων και των Φαναριωτών της εποχής εκείνης. Εάν ζούσε ο Καραϊσκάκης, εάν περνούσε το Θοδωράκι και μερικών άλλων σαν τον Μπότσαρη και τα λοιπά, οι ιστορίες θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα και με τους Τουρκαλβανούς. Δηλαδή, οι Τουρκαλβανοί κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην πρώτη Εθνοσυνέλευση. Όπως ονομάζαν. Δηλαδή, ποιοι ήταν οι Τουρκαλβανοί, οι Αρβανίτες μουσουλμανικού θρησκευμάτος. Ναι. Κλήθηκαν, βεβαίως. Κλήθηκαν, ήρθαν και μόλις τους είδαν οι Κοτσαμπάσιδες δεν άρχονται και κατάλαβαν το πόσο θα ισχυροποιόταν η θέση των λαϊκών οπλαρχηγών, όχι των καπιτάνων των αρχόντων, όπως ξεχώριζαν Νενέκη και CIA. Ναι. Λοιπόν, τότε τι κάνανε, βάλανε τους Μητροπολίτες να λένε ότι να δίνουν θρησκευτικό χαρακτήρα στην αντιπαράθεση, με αποτέλεσμα οι μουσουλμάνοι αυτοί να λένε πού ήρθαμε εδώ, θα μας καθαρίσουν, και σηκώ και έφυγε. Και ορισμένοι ιστορικοί στις νεότερες έρευνες λένε ότι ένας από τους λόγους που έγινε η μεγάλη σφαγή και στην Κόρινθο, στην Ακροκόρινθο, που πήγαν να πέρα, που έκλεισαν συμφωνίες οπλαρχηγοί, φύγανε οι Τουρκαλβανοί, πήγανε στην παραλία της Κορίνθου να περάσουν απέναντι στο Γαλαξίδι με πλοία για να παραδώσουν το κάστρο, να το πούμε έτσι, όπως και η σφαγή της Τρυπόλεως, έγινε για να μην υπάρξει η συμμαχία με τους Τουρκαλβάνους. Σίγουρα θα ήταν κάπως δύσκολη αυτή η συμμαχία τώρα. Δεν ξέρω. Μα μαχαίρι και μάλιστα τα γυναικόπαιδά τους είναι λιγάκι πρόβλημα. Α, σίγουρα. Λοιπόν, πέρα από το ότι εντάξει, ήταν και τελείως διαφορετικά τα στοιχεία και όλα αυτά της εποχής εκείνης, θέλω να πω δηλαδή ότι υπήρχαν δυνατότητες. Έχουμε αρκετά μηνύματα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, να διαβάσουμε και μερικά πριν κλείσουμε έτσι. Έχεις πολλά. Λοιπόν, καλησπέρα Δημήτρη, μας λέει ο φίλος ο Χριστόφορος. Επειδή μίλησες για την ομίχλη της ιστορίας και επειδή τυχαίνει να διαβάζω το Κομμουνιστικό Μανιφέστο αυτές τις μέρες, ας δούμε τι έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι της ομίχλης.
ο Μάρξ και ο Έγκελς πριν από 170 χρόνια. Η αστική τάξη με την εκμετάλλευση παγκόσμια αγορά έχει κοσμοπολιτικό χαρακτήρα στην παραγωγή και την κατανάλωση κάθε χώρα. Όλες οι παλαιές εθνικές βιομηχανίες καταστράφησαν ή καταστρέφονται καθημερινά. Απορρίπτονται από νέες βιομηχανίες, εισαγωγή των οποίων γίνεται ζήτημα ζωής και θανάτου για όλα τα πολιτισμένα έθνη. Από βιομηχανίες που δεν επεξεργάζονται πλέον εγχώρια πρώτη ύλη, αλλά πρώτες ύλες που προέρχονται από τις πιο απομακρυσμένες ζώνες βιομηχανίες, των οποίων τα προϊόντα καταναλώνονται όχι μόνο στο σπίτι, αλλά σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η ιδέα μου είναι, ή μοιάζει λες και το έγραψε κάποιος πριν μια εβδομάδα. Αν και έχουμε βέβαια τώρα φτάσει στο επόμενο στάδιο, που δεν υπάρχουν καν πρώτες ύλες ή προϊόντα, αλλά μόνο αέρας κομπανιστός. Έχουμε φτάσει στο σημείο να σπαταλάνε τα κορόιδα λεφτά και ηλεκτρικό για να παράξουν bitcoin. Δηλαδή ένα απέραντο τίποτα. Ναι. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει: Δημήτρη, η παραπληροφόρηση και η τρομοκρατία του φασιστικού τόξου της Νουδού και των ΣΥΡΙΖΟΠΑΣΟΚΟΝ πλαισιώνεται από τη Χρυσή Αυγή, τον Κουκουέ, τα ποτάμια, την ΕΡΤ και λοιπά, μέσα μαζικής καταστροφής, ώστε να ασελγούν πάνω μας δύσκολος αντίπαλος. Πολλοί δίνουμε μάχη, δεν είσαι μόνος σου. Άσχετο, ο Γκουτσούμπας Δημήτρη έχει καταντήσει να μιλά πιο πολύ και από τον Γιάννη τον Μουγκό. Μόνο σε κάτι ζεϊμπεκές πικοψίδια εμφανίζεται. Αν αυτός είναι Κουκουέ, τέλος πάντων εγώ είμαι Μαραντόνα. Το λέω όχι να προβοκάρω και με όλο μου το σεβασμό στους απλούς αγωνιστές του Κουκουέ, αλλά πιστεύω ότι καταλαβαίνετε τι λέω και ότι είναι προφανές. Ένας φίλος μας στέλνει και ένα καλό αθράκι, όσο μπόρεσα να προλάβω να το δω, σχετικά με την Ελλάδα και την κατάστασή του. Λέει, η Ελλάδα ένα βολικό θύμα ή επιρρεπεί στο μαζογισμό. Αναφέρεται τώρα για τα τελευταία που έχουν και ότι εμείς στην Ελλάδα πάσχουμε από το σύνδρομο της Στοκχόλμης, που ανεχόμαστε συνέχεια αυτή την κατάσταση και την επιδείνωση αυτής της κατάστασης. Χαίρομαστε στο τέλος. Λοιπόν, ένας φίλος, υπάρχουν και πολύ μεγάλα μηνύματα. Ο φίλος ο Γιάννης, δεν θα το διαβάσω όλο αυτό το πράγμα, είναι πολύ μεγάλο, δεν προλαβαίνουμε, αλλά έχεις δίκιο, αναφέρεται στο ζήτημα του Κουσιμποπηδίου, των Κούρδων, της Καταλωνίας, του Σκοπίων, όλα αυτά τα πράγματα, πώς τίθεται θέμα, ζήτημα σαν το εθνικό θέμα, να το πούμε έτσι. Θα μας δοθεί ευκαιρία να επανέλθουμε κιόλας στα ζητήματα αυτά. Για το συλλαλητήριο και το όνομα της Μακεδονίας. Τι λέει αυτός? Εντάξει, συμφωνεί για την ανάλυση που έχω κάνει, αλλά διαφωνεί με τη μη συμμετοχή. Προσέξτε να δείτε, εγώ δεν συμμετείχα, το ΕΠΑΜ συμμετείχε. Έτσι, να ξεκαθαρίσουμε την ιστορία αυτή. Και επειδή εγώ δεν μπορούσα να περάσω παρατήρητος στο συλλαλητήριο, έτσι, δεν θα μπορούσα ποτέ να μοιραστώ το βάθρο με Αμβρόσιους, Άνθιμους, Φραγκούλιδες και Σία. Δηλαδή, το έχεις εξηγήσει αναλυτικά αυτό. Δεν διαφωνώ με την παρατήρηση του φίλου που μας στέλνει, ότι η αρχική ομάδα που είχε την ιδέα και την πέταξε στο διαδίκτυο, ότι είναι αγνά παιδιά, με κανένα πρόβλημα σε αυτό. Αλλά δείτε όμως πώς αυτοπαγιδεύεσαι, έχοντας πολύ καλές προθέσεις, τις καλύτερες των προθέσεων, όταν είσαι μαθημένος να λειτουργείς πρώτον ακομμάτιστα. Κοιτάξτε πόσο ωραία θα ήταν να γίνει το διασυλλαλητήριο, αφού συνεννοηθούμε μεταξύ μας όσες δυνάμεις έχουμε αυτή την πατριωτική στάση. Και πόσο πιο εύκολο και πόσο πολύ πιο δύσκολο για όλο αυτό το αλυταριό να εκμεταλλευτεί τη δίκαιη δυσαρέσκεια και τη διαμαρτυρία του Έλληνα πολίτη. Δείτε πόσο εύκολα πέφτει σε λούμπα, σε παγίδα. Πώς το αρπάζει ο μηχανισμός στα χέρια σου, το ζήσαμε όσοι από εμάς ήμασταν στις πλατείες το 11, πώς αυτό τη διαμαρτυρία που κατέβαινε αυθόρμητα ο άλλος να την κάνει, πώς τη χειριζόντουσαν οι μηχανισμοί, είτε ήταν φασιστοειδή από τη μια, είτε από την άλλη δήθεν αριστερή και ιστορίες και λέγε με ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κορονάκης τότε ήταν ο κομματάρχης, τον θυμάμαι ακόμη. Δεν τον ήξερα. Μετά τον είδα, τον κατάλαβα ποιος ήταν, που χειριζόταν την κάτω πλατεία και τα φασιστοειδή τα πάνω πλατεία. Τι σημαίνει ότι όλος ο κόσμος ήταν
δικός τους. Όχι, αλλά αυτοί χειριζόντουσαν την κατάσταση με αποτέλεσμα να πεθάνει η πλατεία. Δηλαδή, και μαζί οποιαδήποτε πρωτοβουλία και κίνηση γέννησε, με εξαίρεση το ΕΠΑΜ. Πάντως για την πλατεία έχω να πω και το εξής, ότι προσπάθησαν να εμποδίσουν την πλατεία με απεργίες στα μέσα μεταφοράς. Ναι. Πολύ ύπουλο αυτό το μέσο. Καλά, γίνανε... Πώς θα κατέβει ο άλλος στο Σύνταγμα τώρα? Εντάξει, από την Αττική. Γίνονται πάρα πολλά. Γίνονταν πάρα πολλά. Αυτό είναι στημένο καθαρά. Εγώ το βίωσα αυτό το πράγμα. Προσπάθησαν να υπονομεύσουν την πλατεία και το 11 ακόμα δεν είχαν δει, ας πούμε, πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που γινότανε. Δεν το είχαν αντιληφθεί ακόμα ή δεν προλάβανε να το χειριστούν. Ενώ μεταγενέστερα το χειρίστηκαν, τότε το χειριζόντουσαν με τους τραμπούκους και με τα ακριβώνα και τα λοιπά. Σήμερα βάλανε ως μέσο, ας πούμε, υπονόμευσης αυτής της διαμαρτυρίας και την απεργία στα μέσα μεταφοράς. Ναι, μετά αναλάμβανε η αστυνομία. Ναι, που σου κλείνει τους σταθμούς, όπως και το κλείνει και τώρα. Ναι. Και έχεις έχεις απεργία τώρα στα μέσα μεταφοράς. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι υπονόμευση. Αυτή είναι σαμποτάζ, ας πούμε, τη μαζική διαμαρτυρία που χρειαζόταν η Αθήνα σήμερα. Απλά εγώ ήθελα να κλείσω με το, επειδή υπάρχουν διάφορα μηνύματα. Απλά ήθελα να πω το εξής απλό πράγμα. Έτσι είναι όταν ξεκινάς και πέφτεις στην παγίδα λέγοντας ακομμάτιστα. Όταν μιλάς ότι θες ακομμάτιστες διαδηλώσεις, ακομμάτιστα συλλαλητήρια, δίνεις απλόχερα την ευκαιρία στους μηχανισμούς να κάνουν τη δουλειά τους. Mm. Να κάνουν τη δουλειά τους. Ενώ όταν ο άλλος ξέρει ποιος είσαι, την ταυτότητά σου, τη θέση σου και το πώς στέκεσαι και ως τέτοιος εικόνες και υπερασπίζεσαι αυτό που υπερασπίζεσαι, τότε μπορεί να αξιολογήσει. Δεν κρύβεσαι, δεν το παίζει δήθεν. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και αν δεν το μάθουμε αυτό το πράγμα, δείτε για παράδειγμα, θα αναφέρω έτσι ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό, το βιβλιαράκι που κάποιοι μεταφράσανε και το πουλήσανε στην Ελλάδα την εποχή που ο ίδιος ήθελε να κατέβει ως ευρωβουλευτής από την Ελλάδα, αυτός ο τύπος, η φαντασία στην εξουσία, από τη Γαλλία υποτίθεται, της εποχής του 68 του Μάη, είναι κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Και εμένα κόλλησε. Λοιπόν, που έγραψε ενάντια στα κόμματα, όχι στα κόμματα, έγινε μια μπροσούρα. Αυτός ο τύπος ήταν βουλευτής και ευρωβουλευτής των Πρασίνων. Και χαρακτηριστικά. Ο Κομπετίτ. Λοιπόν, ο κύριος αυτός διαβάζει το βιβλίο. Δεν αξίζει τον κόμπο να το διαβάσει, θα σας πω. Αν πετάξει τα λεφτά σου, ας πούμε. Όχι, και τα λεφτά σου και τη φαιά σου και τον χρόνο. Δείτε τη λογική. Λοιπόν, δεν θέλουμε τα κόμματα για να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Να μην υπάρχει δεσμεύση συλλογικών διαδικασιών. Συλλογικών αποφάσεων. Αποφάσεων που παίρνονται μαζί, όλοι μαζί, σαν συλλογικότητα, ώστε να μπορέσει να κρίνει με βάση αυτές τις αποφάσεις μέσα στην κοινωνία. Γι' αυτό δεν θέλουν τα κόμματα. Λοιπόν, όχι πως βεβαίως υπάρχει ένας αντικομματισμός λόγω της κατάστασης των κομμάτων που ζούμε, βεβαίως, αλλά δεν μπορεί να πετάξεις, πώς να δούμε, τα νερά μαζί με το μωρό. Έτσι, το μωρό το κρατάμε, τα νερά αλλάζουμε. Λοιπόν, τι μας έλεγε ο Μάγκας αυτός? Διηγείται μέσα πως η δειλή του κόμματος, έτσι τους χαρακτηρίζει, το κόμματος των Πρασίνων στη Γερμανία, πως η δειλή του κόμματός τους δηλαδή, δεν δεχότανε με τίποτα η γερμανική κυβέρνηση να συμμετάσχει στους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ εναντίον της Ιουγκοσλαβίας. Ήταν δειλή, ενώ αυτός ήταν ο θαραλέος. Και έτσι λοιπόν πήγαν σε συνέδριο στο κόμμα αυτό. Και λέει οι 800 σύνεδροι καταψηφίσανε το να υποστηρίξει το κόμμα των Πρασίνων την πολιτική βομβαρδισμού, και μόνο εμείς οι ελάχιστοι, οι μετρημένοι στα δάχτυλα που είμαστε στεναροί, ας πούμε, ας πούμε, υποστηρίξαμε αυτή την θεόπνευστη πολιτική να βομβαρδίζουμε ένα ξένο κράτος. Και το ερώτημα που δεν απαντάει ο κύριος αυτός είναι το εξής απλό πράγμα. Ωραία, πώς γίνεται οι 800 έναντι των 90 και να μην περνάει η άποψη των 800? Πολύ απλά, γιατί αυτοί είναι εναντί στα κόμματα και πέρασε η άποψη αυτών που κατήχαν θέσεις εξουσίας έναντι αυτών που θεωρούσαν ότι με κομματικές διαδικασίες μπορούν να... Το ζήσανε όσοι το ζήσανε μες στο ΣΥΡΙΖΑ προσφάτως,
δηλαδή τα τελευταία δύο χρόνια. Με αυτά λοιπόν, γι' αυτό λέω, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι σωστό, το κάνουμε με την ταυτότητα. Γι' αυτό εγώ ποτέ δεν συμφώνησα, ποτέ δεν συμμετείχα σε όλα μου τα χρόνια από 18 χρονών χωρίς να λέω ποιος είμαι και το πώς στέκομαι και ποιος είμαι. Όλα αυτά, να στήσουμε κάτι βιτρίνα για να κρυφτούμε πίσω από εκεί και να κάνουμε πολιτική ή να περάσουμε τη γραμμή μας, αυτά με βρίσκανε τελείως ενάντια. Όσοι το σκέφτονται με καλές προθέσεις, τα είδαμε τα αποτελέσματα, όχι τώρα στο συλλαλητήριο, τα δούμε και αύριο και μεθαύριο, τα είδαμε από και παλιότερα και στις πλατείες και όλα αυτά τα πράγματα. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι σοβαρό, βγαίνουμε όλοι μαζί και αναμετρούνται τα επιχειρήματά μας στον κόσμο. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε. Όχι. Κανένα πρόβλημα. Να αναμετρηθούν. Αλλά δεν είναι δυνατόν στο όνομα του ακομμάτι του να είμαστε δίπλα σε νοναζί, σε ανθρώπους πράκτορες του ΝΑΤΟ, σε όργανα του Ιβάν Σαββίδη, που κάνει δουλειές με το λαθρεμπόριο, δεν ξέρω και εγώ τι, με τι άλλο, εκεί πέρα, και να μας λέει μια χαρά οικονομικό περιβάλλον των Σκοπίων και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο συμβαίνει και παίζεται εκεί μέσα. Λοιπόν, και που μπορεί να σκάσει αύριο και μετά να εκτεθείς, φίλε μου, μόνο και μόνο που έδωσε το χέρι και αντάλλαξες χειραψία και σε βγάζανε φωτογραφία με τη χειραψία και σε ρωτάνε, δεν μου λες πόσα πήρες για να ανταλλάξεις την χειραψία με το συγκεκριμένο τύπο. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να παίζονται ορισμένα πράγματα και δικαιολογημένα βεβαίως ο κόσμος θα σου λέει για μου κάτσε ρε, και που το ξέρω εγώ ότι δεν τα έχεις πάρει και εσύ χοντρά. Εντάξει, για αυτό το ζήτημα είναι το περισσότερο με τις εκδηλώσεις και αυτές, και παίζει ρόλο το πώς λειτουργούμε. Τέλος πάντων, με όλα αυτά κλείνουμε εδώ και θεωρούμε ότι ευχόμαστε σε όλους καλή συνέχεια και εσάβριον τα νεότερα.